γεγονός που δεν πρέπει να αγνοήσουμε και να αγνοήσει το κράτος και η πολιτεία, αλλά αντιθέτως επιβάλλεται να ληφθεί σοβαρά υπόψη για τη συνέχεια. Τώρα, κατά τη διάρκεια του lockdown, αναβλήθηκαν ή και ματαιώθηκαν όλες οι αθλητικές διοργανώσεις σε διεθνές και εθνικό επίπεδο, Ολυμπιακοί αγώνες, τα διεθνή και εθνικά πρωταθλήματα, τα κύπελα, διασυλλογική, τα μεγάλα αθλητικά events στην Ελλάδα, τα σχολικά πρωταθλήματα κ.ο.κ. Ανέστειλαν υποχρεωτικά τη λειτουργία τους εθνικές αθλητικές ομοσπονδίες και τα αθλητικά σωματεία, έκλεισαν οι αθλητικές υποδομές της χώρας, τα στάδια, τα κλειστά γυμναστήρια, οι χώροι προπόνησης κ.ο.κ. Ανεστάλησαν υποχρεωτικά λειτουργίες των ιδιωτικών γυμναστηρίων και ας μην ξεχνάμε ότι πέρα από τα μεγάλα έχουμε και χιλιάδες μικρά και μικρομεσαία γυμναστήρια που πρέπει να επιβιώσουν. Έκλεισαν όλοι οι πέθροι χώροι άθλησης για αυτούς που αθλούνταν ελεύθερα και αυτό είχε πολλές συνέπειες. Καταρχάς, καθολική απώλεια εσόδων για τις αθλητικές ομοσπονδίες και τα σωματεία από το γεγονός ότι ανέστειλαν πλήρως τις λειτουργίες τους και ακυρώθηκαν οι διοργανώσεις. Δεύτερον, συσσόρευση χρεών από έξοδα που έτρεχαν, τα πάγια έξοδά τους που δεν πάγωσαν σε πρώτη φάση. Τρίτον, ο κίνδυνος της οριστικής παύσης λειτουργίας για ένα μεγάλο αριθμό σωματείων όλων των αθλημάτων σε περίπτωση που η πολιτεία συνεχίζει να μην τα στηρίζει οικονομικά. Τέταρτον, η απώλεια μοριοδότηση για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για τους διακριθέντες αθλητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τους μαθητές και τις μαθήτριες, εξαιτίας αναβολής των αναπτυξιακών πρωταθλημάτων των ομοσπανδιών και την ακύρωση των σχολικών πρωταθλημάτων. Πέμπτον, αυτό που σας είπα και πιο πριν, ότι μεγάλος αριθμός ιδιωτικών γυμναστήριων, για μας εμείς δίνουμε έμφαση ειδικά στα μικρά και μεσαία της γειτονιάς, που παραμένουν κλειστά ως σήμερα, αυτά απειλούνται με λουκέτο. Και έκτο και τελευταίο, ότι χιλιάδες θέσεις εργασίας προπονητών, γυμναστών, τόσο στα σωματεία όσο και στα ιδιωτικά γυμναστήρια κινδυνεύουν να χαθούν αυτή την περίοδο και το επόμενο δίμηνο και τρίμηνο. Τι μέτρα έχει λάβει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για τον αθλητισμό? Την υπαγωγή των εργαζόμενων προπονητών γυμναστών και διοικητικού προσωπικού των αθλητικών σωματείων, των ομοσπονδιών και των ιδιωτικών γυμναστηρίων στο γενικό μέτρο που πήρε για μερική επιδότηση των συμβάσεων εργασίας και ενοικίου. Αυτό όμως το μέτρο δεν καλύπτει καν το σύνολο των αθλητικών σωματείων και των αθλητικών ενώσεων. Τι μέτρα δεν έχει πάρει η κυβέρνηση? Κανένα εξειδικευμένο μέτρο για τον αθλητισμό, κανένα μέτρο άμεση οικονομική στήριξη των σωματείων για να αντέξουν και να συνεχίσουν τη λειτουργία τους, καμία απόφαση για να αυξήσει την ετήσια επιχορήγηση στις ομοσπονδίες, αντιθέτως, όπως είδαμε πριν λίγες μέρες, τη μείωσε 10-15%. Κρυπτόμενος ο κύριος Αυγενάκης πίσω από αυτό το αμφιλεγόμενο πρόγραμμα Χήλων για τα κριτήρια αξιολόγησης, τραυματίζοντας ακόμη περισσότερο τον ήδη δοκιμασμένο από την υγειονομική κρίση αεραστεχνικό αθλητισμό. Δεν πήρε κανένα μέτρο στήριξη μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας στον χώρο των μικρομεσαίων ιδιωτικών γυμναστηρίων. Δεν πήρε κανένα μέτρο διασφάλισης του νόμιμου δικαιώματος μοριοδότησης των μαθητών αθλητών για την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Τώρα, τι κάναμε εμείς κατά τη διάρκεια του lockdown, και θα δώσω το λόγο μετά για την αναλυτική παρουσίαση των προτάσεών μας στους συντονιστές του τμήματος. Πρώτον, καταθέσαμε ερώτηση στη Βουλή προς τον Υπουργό Οικονομικών και την Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, ζητώντας την άμεση οικονομική ενίσχυση των αεραστεχνικών σωματείων και την άμεση ελάφρυνση των συσσωρευμένων οικονομικών τους υποχρεώσεων εξαιτίας της υποχρεωτικής αναστολής λειτουργίας τους. Δεύτερον, καταθέσαμε ερώτηση στη Βουλή προς την Υπουργό Παιδείας και την Υπουργό Αθλητισμού και Πολιτισμού πάλι, σχετικά με τη διασφάλιση του δικαιώματος μοριοδότησης των αθλητών μαθητών, των αριστευσάντων στον αθλητισμό, για την πρόσβασή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το προσεχές ακαδημαϊκό έτος, ζητώντας να παραταθούν όλες οι υπάρχουσες προθεσμίες. Τρίτον, πραγματοποιήσαμε μια σειρά συναντήσεις μέσω τηλεδιασκέψεων με αθλητικούς φορείς σε πάρα πολλούς νομούς της χώρας. Και εδώ έχω να σας πω ότι πέρα από την κοινότητα προβλημάτων, αυτό που διαπιστώσαμε είναι και τη δίψα, ειδικά στην περιφέρεια, από ανθρώπους που ασχολούνται με προσωπικό τίμημα, ας πούμε, για να υπάρχουν ανοιχτά ακόμα αεραστεχνικά σωματεία, τη δίψα χιλιάδων νέων ανθρώπων, όπως μας τη μετέφεραν οι παράγοντες των σωματείων των αεραστεχνικών, για να ζήσουν τα σωματεία τους και να συνεχίσουν να αθλούνται. Και τελευταίο είναι ότι εκπονήσαμε το εν λόγω κοστολογημένο πρόγραμμα για την ενίσχυση του αεραστεχνικού αθλητισμού και της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας στον χώρο των ιδιωτικών γυμναστηρίων.
Θα σας περιγράψουν αμέσως τώρα οι συντονιστές του τμήματος τις ακριβείς μας προτάσεις. Δυστυχώς πρέπει να διακόψω για λίγο για να κατέβω στην αίθουσα της Ολομέλειας να ψηφίσω για το νομοσχέδιο της παιδείας και θα επιστρέψω αμέσως μετά. Θα σας παρουσιάσουν λοιπόν ένα πρόγραμμα που όχι απλά δεν βασίζεται σε κάποιο φαντασιακό λεφτόδεντρο όπως ισχυρίζεται η κυβέρνηση, αλλά είναι πλήρως κοστολογημένο μέχρι το τελευταίο ευρώ και μάλιστα προτείνει και πηγές εσόδων. Δεν προτείνει μόνο δαπάνες για να σωθεί ο μαζικός και ο ερασιτεχνικός αθλητισμός και οι ομοσπονδίες και τα σωματεία. Προτείνει και τη θέσπιση, έχει μάλλον την πρόνοια να προτείνει και μέσα για να έχει έσοδα ο ερασιτεχνικός αθλητισμός. Και αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό απέναντι στις κατηγορίες που εισπράττουμε, ότι εμείς προτείνουμε να δοθούν τα πάντα στους πάντες χωρίς κοστολόγηση, χωρίς να έχουμε υπολογίσει τίποτα και με ανευθυνότητα. Η ανευθυνότητα ανήκει στον κύριο Αυγενάκη και στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, που όχι μόνο δεν βελτιώνει την κατάσταση μέσα σε αυτή την πρωτόγνωρη κρίση, αλλά ίσα-ίσα συρρυκνώνει τις επιχορηγήσεις και παίρνει και αλλοπρόσαλα μέτρα τα οποία διχάζουν τον αθλητισμό αντί να τον ενώνουν και να τον βοηθά να πάει παρακάτω. Αυτά από μένα προς το παρόν. Θα με συγχωρήσετε, θα βγω για λίγο και θα επιστρέψω στην κουβέντα μετά. Ευχαριστώ. Να ευχαριστήσουμε τον Γιάννη τον Μπουρνού και να δώσουμε το λόγο στον Τζούλιο τον Συναδεινό, ο οποίος και θα παρουσιάσει αναλυτικά το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ «Μένουμε όρθιοι και για τον αθλητισμό». Καλημέρα σε όλες και όλους. Γιάννη, επιβεβαίωσέ μου ότι ακούγομαι κανονικά. Ακούγεσαι, ναι. Ωραία. Όπως είπε λοιπόν και ο Γιάννης ο Μπουρνούς, αναδείχθηκε ο ρόλος του αθλητισμού σε αυτή την περίοδο της πανδημίας, κατά την οποία υπέστη πολύ μεγάλο πλήγμα όλη η αθλητική δραστηριότητα σε όλα τα επίπεδα. Εμείς λοιπόν, ξεκινώντας από τη σκέψη ότι για να υπάρχει μια επανεκκίνηση σε υγιείς βάσεις, διαμορφώσαμε ένα πλαίσιο προτάσεων το οποίο αφορά το σύνολο του ελληνικού αθλητισμού, το οποίο βέβαια δεν αποτελεί ένα συνολικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ για τον αθλητισμό, αλλά αφορά μόνο στα πολύ άμεσα μέτρα, άμεσα και μεσοπρόθεσμα μέτρα, τα οποία χρειάζονται ένα ολιστικό σχέδιο, ούτως ώστε να επανεκκινήσει ο αθλητισμός. Είτε αφορά την άσκηση των πολιτών στις γειτονιές και στα γυμναστήρια, είτε αφορά τους αθλητές στα σωματεία και τις εθνικές ομοσπονδίες, είτε αφορά τους αθλητές του υψηλού αθλητισμού, είτε αφορά βέβαια τον ιδιωτικό τομέα, τα χιλιάδες ιδιωτικά γυμναστήρια τα οποία λειτουργούν σε όλη τη χώρα. Ξεκινάμε βέβαια με μια παραδοχή, ότι ο αθλητισμός δικαιούται μέρος από το μαξιλάρι των 37,5 δισεκατομμυρίων που άφησε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, διότι ο αθλητισμός και σαν οικονομική δραστηριότητα προσφέρει τα μέγιστα στον ετήσιο κρατικό προϋπολογισμό. Αυτή τη στιγμή έχουμε να λύσουμε δύο προβλήματα. Το ένα είναι το οικονομικό, για όλες τις κατηγορίες που σας είπα, και το άλλο είναι η εμπέδωση μιας υγειονομικής ασφάλειας στους αγωνιστικούς χώρους και στα γήπεδα, όχι μόνο για τους φιλάθλους και τους θεατές, αλλά κυρίως για τα παιδιά, για τους αθλητές, τα οποία θέλουν να ξεκινήσουν πάλι τις προπονήσεις, τη δραστηριότητά τους, και πρέπει να βγάλουμε από το μυαλό μας ότι αυτή η δραστηριοποίηση ξανά ενέχει κινδύνους για την υγεία τους. Όπως καταλαβαίνετε, πρέπει οι οικογένειες να συνειδητοποιήσουν ότι τα παιδιά τους πηγαίνοντας σε ένα αθλητικό χώρο δεν θα κινδυνεύουν, επειδή τηρούνται βεβαίως κάποια συγκεκριμένα πλαίσια και υγειονομικά πρωτόκολλα, κάποιοι κανόνες ασφάλειας, και επειδή πλέον πρέπει να γυρίσουμε σε μια διαδικασία όπου ξανά ο αθλητισμός να επανεκκινήσει. Αυτό που θα σας παρουσιάσουμε λοιπόν αφορά και τους ελεύθερα ασκούμενους και τους αθλητές, τα αθλητικά σωματεία, ομοσπονδίες, εργαζόμενους σε ιδιωτικά γυμναστήρια αλλά και σε μεγάλα δημοτικά και δημόσια γήπεδα. Να ξεκινήσω
Να σας πω ότι αφού χιλιάδες πολίτες βρήκαν διέξοδο στην άθληση όλο αυτό το διάστημα, η πολιτεία πρέπει με πολύ γρήγορα βήματα να διαμορφώσει ένα καινούριο πλαίσιο άσκησης για όλους, που λέμε. Αυτό που λέγαμε παλιά, μαζικό αθλητισμό. Δεν είναι έτοιμη η πολιτεία, δεν υπάρχει ένα οργανωμένο πλαίσιο και πρέπει να κοιτάξει προς αυτή την κατεύθυνση. Στην πρότασή μας για τους ελεύθερα ασκούμενους δίνουμε έμφαση καταρχήν για τις πιο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και αυτούς που έχουν πληγεί ιδιαίτερα από την πανδημία, από τον κορονοϊό. Και η πρώτη κοινωνική ομάδα είναι αυτή που είναι οι δικαιούχοι του κοινωνικού εισοδήματος αλληλεγγύης και οι μακροχρόνιοι άνεργοι. Το συνολικό πρόγραμμα το οποίο εμείς προτείνουμε αφορά 510.000 δικαιούχους με μία επιδότηση μέσω βάουτσερ της άσκησης συνολικού κόστους 24.400.000 ευρώ. Αυτό μπορεί να αναλυθεί ως εξής. Περίπου 11.400.000 για 380.000 ενήλικες οι οποίοι με κάποια βάουτσερ διάρκειας 6 μηνών θα μπορούν να πάνε σε ιδιωτικά γυμναστήρια και να αθληθούν. Είναι επιδότηση και είναι κάλυψη μέρους της δαπάνης που συνήθως κάνει ένας ιδιώτης για να πάει σε ιδιωτικό γυμναστήριο. Τα γυμναστήρια τα ιδιωτικά στη χώρα μας είναι περίπου 2.000. Η κάλυψη που έχουμε είναι περίπου για 1.300 ίσως και παραπάνω γυμναστήρια. Εάν υποθέσουμε ότι και οι 380.000 δικαιούχοι του κοινωνικού εισοδήματος αλληλεγγύης θα χρησιμοποιήσουν να πάνε σε ένα γυμναστήριο. Επίσης, για τα ανήλικα παιδιά αυτών των δικαιούχων, έχουμε περίπου καταγεγραμμένα 12.800 σωματεία με στοιχεία παρελθόντων ετών. Θα σας πω μετά για τη διαδικασία εγγραφής των σωματείων που εξελίσσεται αυτή τη στιγμή. Μπορούμε να καλύψουμε με 13.130.000 παιδιά για διάρκεια 10 μηνών, όσο δηλαδή διαρκεί μία αγωνιστική περίοδος όπου τα ανήλικα παιδιά θα πάνε στα αθλητικά μας σωματεία. Με αυτόν τον τρόπο, ένα μεγάλο ποσό 24 εκατομμυρίων λοιπόν διοχετεύεται στην άθληση, είτε στα ιδιωτικά γυμναστήρια, είτε απευθείας στα σωματεία, χωρίς τη διαμεσολάβηση των εθνικών ομοσπονδιών. Μιλάμε για ζεστό χρήμα το οποίο μπορεί να πάει απευθείας στα ταμεία τους. Τώρα, για τα ερασιτεχνικά σωματεία. Υπάρχουν μέτρα τα οποία προτείνουμε σε σχέση με την επιδότησή τους για την ιατρική κάλυψη των αγώνων. Όλοι γνωρίζουμε ότι ένα πολύ μεγάλο κόστος αφορά την ύπαρξη γιατρού κατά τη διάρκεια όλων των αγώνων. Εδώ λοιπόν μπορεί να διατεθεί ένα ποσό περίπου 2.300.000. Επαναλαμβάνω ότι δεν αφορά όλη την αγωνιστική περίοδο, αλλά τους πρώτους 3 μήνες. Μία απάλυνση των σωματείων από αυτό το κόστος, το οποίο θα προκύψει με την έναρξη των αγωνιστικών δραστηριοτήτων, κυρίως κατά κύριο λόγο από το Σεπτέμβρη, διότι τώρα πολλές ομοσπονδίες έχουν αναστείλει τα πρωταθλήματα. Βεβαίως υπάρχουν και διοικητικά μέτρα, τα οποία πρέπει να ληφθούν. Αρκετές ομοσπονδίες ήδη τα έχουν λάβει. Αυτά τα μέτρα μπορούν να χωριστούν σε κάποιες κατηγορίες. Το ένα είναι η κατάργηση των διοικητικών παραβόλων που πληρώνουν τα ερασιτεχνικά σωματεία στις ομοσπονδίες για την ανανέωση των δελτίων, για τις κάρτες των προπονητών, για κάποιες ποινές διοικητικού χαρακτήρα. Αυτό αφορά βεβαίως τις ομοσπονδίες. Γνωρίζουμε ότι αρκετές από αυτές έχουν αναστείλει αυτά τα έξοδα. Βεβαίως κάποιες θέτουν και προϋπόθεση ότι με κάποιο τρόπο πρέπει αυτά τα έσοδα που οι ίδιες θα χάσουν
να τα αναπληρώσουν μέσα από μια κρατική υποστήριξη, την οποία θα σας την περιγράψω αμέσως μετά. Πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει μια μείωση της καταβολής μισθωμάτων έως εξ ολοκλήρου απαλλαγή για ένα χρόνο από τα αθλητικά σωματεία που αφορά τη χρήση δημοτικών και δημόσιων αθλητικών υποδομών. Να μην πληρώνουν δηλαδή τη χρήση όποια σωματεία αυτή τη στιγμή πληρώνουν. Να υπάρχει οπωσδήποτε μία εξάμηνη αναστολή όποιων χρεών αφορούν την χρήση αυτών των εγκαταστάσεων. Και βέβαια η εξόφληση των όποιων χρεών να γίνει με μία γενναία ρύθμιση 48 μηνιαίων δόσεων, αφού περάσει το εξάμηνο της απαλλαγής, ώστε να φτάσουμε σε ένα σημείο να ξαναρχίσουν τα σωματεία να έχουν ιδία έσοδα, να λειτουργήσουν πάλι οι ακαδημίες, να γεμίσουν πάλι με τα παιδιά που έκαναν προπονήσεις και να αρχίσουν να αναπληρώνουν το οικονομικό πρόβλημα που αυτή τη στιγμή έχουν. Είναι γνωστό, σε σχέση με τους προπονητές τώρα, ότι το μεγαλύτερο μέρος έχουν μπει σε αναστολή επαγγελματικής ιδιότητας. Άλλα σωματεία έβαλαν τους προπονητές στον ΟΑΕΔ, στο Ταμείο Ανεργίας. Άλλα σωματεία έκαναν αναστολή τα ίδια προκειμένου να πάρουν το προνοιακό επίδομα των 800 ευρώ. Δεν είναι η μεγάλη πλειοψηφία, πρέπει να ξέρετε, των σωματείων που κατάφεραν να μπουν σε αυτή τη διαδικασία. Βεβαίως κατανοούμε ότι ένα μεγάλο μέρος προπονητών, κυρίως όσοι είναι και την προπονητική ιδιότητα την έχουν σαν δεύτερο έργο, δεν μπόρεσαν να μπουν. Αυτοί όμως που είχαν την προπονητική ιδιότητα ως μοναδικό τρόπο επιβίωσης, έχουν πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Αυτοί οι άνθρωποι πληρωνόντουσαν συνήθως από τις συνδρομές των γονιών, οι οποίοι πηγαίνουν και για να συμμετέχουν τα παιδιά τους στις ακαδημίες. Επειδή κατανοούμε λοιπόν ότι οι ακαδημίες δεν θα μπορέσουν να επανεκκινήσουν αυτό το χρονικό διάστημα και από Σεπτέμβρη και εφόσον τηρηθούν κάποια μέτρα, πρέπει οι θέσεις εργασίας των προπονητών που έχουν τεράστια ανάγκη με κάποιο τρόπο να επιδοτηθούν. Επομένως, εμείς εδώ προτείνουμε και προβλέπουμε για περίπου 10.000 προπονητές γυμναστές μία τρίμηνη επιδότηση του μισθολογικού κόστους από τα σωματεία τους με ένα κόστος του προγράμματος 9 εκατομμύρια. Νομίζουμε ότι έτσι θα μπορέσουμε να ξεπεράσουμε το τρίμηνο αυτό το δύσκολο το οποίο θα ακολουθήσει και να βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους να σταθούν στα πόδια τους. Για τις αθλητικές υποδομές. Αυτή τη στιγμή για τα δημόσια εθνικά αθλητικά κέντρα γνωρίζουμε ότι υπάρχουν 250 κενές οργανικές θέσεις. Πριν τις εκλογές του Ιουλίου του 19, είχαμε δρομολογήσει με το Υπουργείο Εσωτερικών την κάλυψη αυτών των κενών οργανικών θέσεων. Αφορούσαν υγειονομικό προσωπικό, και γι' αυτό το θέτουμε ως επιτακτική ανάγκη σήμερα, δηλαδή γιατρούς και νοσηλευτικό προσωπικό, αφορούσαν ναυαγοσώστες για τα κολυμβητήρια και άλλο τεχνικό και διοικητικό προσωπικό. Πρέπει άμεσα να προχωρήσει η διαδικασία της πρόσληψής τους. Είναι 250 άτομα. Το ετήσιο μισθολογικό κόστος για το ελληνικό δημόσιο είναι περίπου 5.500.000 ευρώ. Είναι κενές οργανικές θέσεις. Πρέπει να καλυφθούν με μόνιμο προσωπικό, όπως είχε δρομολογηθεί, και όχι με επιστροφή στα πεντάμινα, στα οχτάμινα και στις ελαστικές σχέσεις εργασίας, τις οποίες δυστυχώς την εποχή των μνημονίων έπρεπε να χρησιμοποιήσουμε για να καλύψουμε αυτές τις θέσεις. Οι Εθνικές Αθλητικές Ομοσπονδίες έχουν πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα και έπρεπε να στηριχτούν αντί να μειωθεί η επιχορήγησή τους για το 2020. Δυστυχώς η κυβέρνηση ακολούθησε την αντίθετη κατεύθυνση.
Οι αθλητικές ομοσπονδίες χρειάζονται άμεσα για το τρίμηνο και μόνο που σας αναφέρουμε μία αύξηση της τάξης του 10%. Δεν είναι πολλά λεφτά για τον κρατικό προϋπολογισμό, είναι περίπου 1.800.000. Σε σχέση με τον προϋπολογισμό βέβαια που είχαμε αφήσει εμείς στον κωδικό των μεταβαστικών πληρωμών για τις ομοσπονδίες. Από αυτό το 1.800.000 λοιπόν θα καλυφθούν κάποιες άμεσες ανάγκες. Εδώ θέλω να πω ότι δεν συμφωνούμε καθόλου με τη λογική του κύριου Αβγενάκη που είχε αναφερθεί και σε πρόσφατη συνέντευξη ότι μία από τις αιτίες περικοπής της επιχορήγησης είναι ότι δεν έγιναν τα πρωταθλήματα, επομένως μειώθηκαν οι δαπάνες. Εμείς έχουμε την αντίθετη λογική και λέμε ότι η αναβολή των πρωταθλημάτων και η διακοπή της δραστηριότητας είχε αποτέλεσμα για τις ομοσπονδίες να χάσουν έσοδα, να χάσουν χορηγούς, να μειωθεί το ποσοστό από τα τηλεοπτικά δικαιώματα όσων από αυτές έπαιρναν τηλεοπτικά. Δημιουργήθηκε μεγάλο οικονομικό πρόβλημα. Δεν εξασφάλισαν, δεν εξοικονόμησαν πόρους. Επομένως, για άλλη μια φορά εδώ, θέλω να σας πω ότι ο κ. Αβγενάκης κάνει ένα πολύ μεγάλο λάθος και χρησιμοποιεί προσχηματικά τον κορονοϊό για να προχωρήσει τις περικοπές που ανακοίνωσε. Είναι μια ευκαιρία, για να ολοκληρώσω και την παρουσίαση, να συζητήσουμε και επιτέλους να προωθήσουμε κάποια θεσμικά μέτρα πολύ πιο μεταρρυθμιστικού χαρακτήρα. Και εμείς έχουμε στο νου μας τη δημιουργία ενός κουμπαρά για τον ερασιτεχνικό αθλητισμό πέραν της κρατικής επιχορήγησης, όπου αυτός ο κουμπαράς θα έχει πηγές εσόδων, καταρχήν ένα ποσοστό από το στοίχημα και από τα κέρδη των στοιχηματικών εταιριών, ένα μέρος μπορεί να είναι από τα τηλεοπτικά συμβόλαια των επαγγελματικών αθλημάτων, ένα μικρό ποσοστό μπορεί να είναι από τα επαγγελματικά συμβόλαια των ποδοσφαιριστών, καλαθοσφαιριστών ή των προπονητών. Με μια κεντρική διαχείριση του κράτους, αυτοί οι πόροι να πηγαίνουν απευθείας στα ερασιτεχνικά σωματεία, ένα μέρος, ένα άλλο μέρος στις ομοσπονδίες και ένα άλλο μικρότερο μέρος σε ένα ταμείο ασφάλισης αθλητών, το οποίο υπήρχε παλιά και καταργήθηκε και όλοι γνωρίζαμε πόσο χρήσιμο ήταν για αθλητές που είτε είχαν μεγάλα οικονομικά προβλήματα ή είχαν σοβαρούς τραυματισμούς και έπρεπε με ένα ασφαλιστικό ταμείο να καλυφθεί η αποκατάσταση της υγείας τους. Είναι μια σκέψη την οποία την κάνουμε πάρα πολύ σοβαρά, τη μελετάμε και σύντομα θα μπορούμε κοστολογημένα και με πιο συγκεκριμένα ποσοστά να την θέσουμε για διαβούλευση ενώπιον της αθλητικής κοινότητας. Τέλος θέλω να σας πω το εξής. Επειδή γίνεται μια συζήτηση για το πρόγραμμα Χίλων, το οποίο παρουσιάζεται ως ένα μοντέλο αξιολόγησης αντικειμενικής, με βάση το οποίο ανακοινώθηκαν και οι φετινές επιχορηγήσεις. Εμείς είμαστε υπέρ της αντικειμενικής αξιολόγησης, υπέρ του νοικοκυρέματος. Είχαμε διαμορφώσει αυτό το πλαίσιο και μάλιστα πριν τις εκλογές ήμασταν έτοιμοι να ανακοινώσουμε την δημοπράτηση του έργου μέσα από συνεργασία με την κοινωνία της πληροφορίας ΑΕ, την κρατική εταιρεία, για να προχωρήσουμε στην ψηφιοποίηση του ελληνικού αθλητισμού. Καταλαβαίνουμε απολύτως ότι υπάρχει πρόβλημα με ανενεργά σωματεία. Υπάρχει θέμα με σωματεία σφραγίδες, όπως λέγονται. Υπάρχει πρόβλημα με το μαύρο χρήμα που κυκλοφοράει στον αθλητισμό. Εμείς θέλουμε την εξυγίανση, θέλουμε την ισοτιμία, θέλουμε αντικειμενική αξιολόγηση, όμως ο τρόπος που παρουσιάζεται το Χίλον, το όνομα το έδωσε η σημερινή κυβέρνηση,
σε αυτό που παρουσιάζεται ως αντικειμενική αξιολόγηση δεν είναι τίποτα άλλο παρά η μετατροπή μιας μεγάλης μεταρρύθμισης την οποία ετοιμάζαμε. Μιας μεταρρύθμισης για την εξυπηρέτηση των σωματείων και όχι για να έχουμε ένα εργαλείο γραφειοκρατίας για τη χειραφέτηση των σωματείων και όχι να έχουμε χειραγώγηση για εκλογικές σκοπιμότητες σήμερα και να ανακοινώνεται ότι τα νόμιμα σωματεία θα είναι αυτά τα οποία θα ψηφίσουν. Αναρωτιέμαι, ο ΣΕΓΑΣ, η Κολυμβητική Ομοσπονδία, η χειροσφαίριση, το μπάσκετ, η ΕΟΠΕ, το βόλεϊ, είδαν αυτή την κατακρύμνηση στους προϋπολογισμούς τους επειδή έτυχαν αντικειμενικής αξιολόγησης από αυτό το πρόγραμμα? Και όταν εξελίσσεται η καταγραφή των αθλητικών σωματείων στην λεγόμενη ψηφιακή πλατφόρμα, δεν έχει ολοκληρωθεί. Έχουν καταγραφεί σύμφωνα με τις δηλώσεις του κύριου Αβγενάκη περίπου 5.000 σωματεία από τα 12.800. Πώς έγινε τήρηση του κριτήριου της μαζικότητας μιας ομοσπονδίας ως κριτήριο αξιολόγησης? Εδώ θέλω να σας πω ότι η σημερινή κυβέρνηση άλλαξε τις παραμέτρους και την παραμετροποίηση και την ποσοτικοποίηση που είχαμε θέσει εμείς με κριτήρια αναπτυξιακά, με κριτήρια επιτυχιών των ομοσπονδιών και με κριτήρια της δυναμικής της ανάπτυξής τους. Ας παρουσιάσει λοιπόν ο κύριος Αβγενάκης τους αλγόριθμους και τα κριτήρια με βάση τα οποία κόπηκαν 400.000 από το ΣΕΓΑΣ, ο οποίος κάνει το πρόγραμμα Kids Athletics, τα κριτήρια με τα οποία η Κολυμβητική Ομοσπονδία που βοηθούσε την κυβέρνηση να κάνει την κολύμβηση στα δημοτικά, γιατί έπρεπε να τιμωρηθεί με αυτή την περικοπή, και το αντίστοιχο για τις άλλες ομοσπονδίες που σας προανέφερα. Θέλω να σας πω λοιπόν ότι για μας, και εδώ θα κλείσω την παρουσίαση, νόμιμα σωματεία δεν είναι αυτά τα οποία έχουν την ειδική αθλητική αναγνώριση. Νόμιμα σωματεία είναι αυτά όπου τα πρωτοδικεία, τα καταστατικά, οι δικαστικοί αντιπρόσωποι στις εκλογικές διαδικασίες, οι εφορευτικές επιτροπές κρίνουν ότι έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν στην εκλογική διαδικασία ως εκλογείς ή ως υποψήφιοι. Το θέμα της αθλητικής αναγνώρισης, επειδή παρουσιάζεται ως κομβικό στο αν έχουν δικαίωμα να ψηφίσουν ή όχι τα σωματεία, θα σας πω ότι δεν αφορά μόνο τα σωματεία που έχουν δραστηριότητα αθλητική την τελευταία διετία ή όχι. Αθλητική αναγνώριση χάνει ένα σωματείο ακόμα και όταν δεν μπορεί να απασχολήσει προπονητή με άδεια άσκησης επαγγέλματος. Πρέπει να ξέρετε όμως ότι τουλάχιστον 10 ολυμπιακά αθλήματα δεν διδάσκονται στα τεφά της χώρας αυτή τη στιγμή. Με αποτέλεσμα οι προπονητές οι οποίοι εργάζονται, να σας αναφέρω ενδεικτικά, στην ιστιοπλοεία, στο κανόε καγιάκ, στην τοξοβολία και σε άλλα αθλήματα, δεν μπορούν με βάση τα σημερινά δεδομένα να πάρουν άδεια άσκησης επαγγέλματος. Άρα το σωματείο στο οποίο εργάζονται, ακόμα κι αν έχει πρωταθλητές και ολυμπιονίκες, δεν μπορεί να πάρει αναγνώριση. Επομένως, είναι ένα πολύ μεγαλύτερο, ευρύτερο πρόβλημα μεταρρύθμισης στον ερασιτεχνικό αθλητισμό και δεν πρέπει έτσι ελαφρά την καρδία και χάρη εκλογικών σκοπιμοτήτων να το βάζουμε με τέτοιο τρόπο στο τραπέζι όπως κάνει σήμερα ο κύριος Αβγενάκης. Εδώ κλείνω. Ευχαριστώ και στη διάθεσή σας και με τον Κώστα και με τον Γιάννη τον Μπουρνού για τις απαντήσεις. Ευχαριστούμε τον Τζούλιο τον Συναδεινό για την τοποθέτηση και την παρουσίαση του προγράμματος. Πριν δώσω το λόγο στον Κώστα τον Αλεξίου, θα σας παρακαλούσα για άλλη μια φορά να διατυπώσετε τις ερωτήσεις σας μέσω του chat. Το chat το βλέπετε, είναι δεξιά στο παράθυρο αυτό που βλέπουμε όλοι.
για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε πιο γρήγορα και να κερδίσουμε και χρόνο, γιατί είπαμε, ξεκινήσαμε και με κάποια καθυστέρηση. Μέχρι στιγμής έχω δεχτεί μόνο μία ερώτηση, την οποία θα μεταφέρω, αλλά θα παρακαλούσα και οι άλλοι συνάδελφοι να προχωρήσουν στις ερωτήσεις τους. Λοιπόν, ο λόγος στον Κώστα τον Αλεξίου. Αγαπητοί φίλοι, Γιάννη, εγώ δεν έχω πολλά πράγματα να προσθέσω. Να πούμε ότι όλα αυτά θα τα στείλουμε στα μέλη των ανθρώπων, ούτως ώστε να τα έχουν και γραπτά μαζί με ένα σημείωμα. Και ότι έχει μια βασική διαφορά την οποία θέλουμε να τονίσουμε, ότι εμείς στοχεύουμε στη στήριξη της εργασίας και όχι στην επιδότηση της ανεργίας. Γι' αυτό και βάζουμε μέσα και τον ιδιωτικό τομέα και τα σωματεία και τις ομοσπονδίες και τους δήμους, όπου μέσω της επιδότησης των βάουτσερ σε ωφελούμενους θα μπορέσουν να έχουν μία τόνωση στις δραστηριότητες τους και να συνεχίσουν να έχουν κάποια έσοδα προκειμένου και να στηρίξουν την εργασία, αλλά και κυρίως να μπορέσουν και τα ίδια να στηριχτούν για να καλύψουν τις λειτουργικές της ανάγκες. Το δεύτερο που θέλω να τονίσω είναι ότι ενώνουμε τη φωνή μας με τις ομοσπονδίες, οι οποίες διαμαρτύρονται. Χτες, για παράδειγμα, ο ΣΕΓΑΣ, δια του Προέδρου του, έκανε μία σειρά προτάσεις, οι οποίες περίπου κινούνται και στην ίδια κατεύθυνση με αυτό που σας ανακοινώσαμε πριν λίγο. Μίλησαν, δηλαδή, για μια απευθείας επιχορήγηση των σωματείων προκειμένου να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στο επόμενο διάστημα. Και αυτό συμβαίνει και με μια σειρά άλλες ομοσπονδίες, οι οποίες ήδη έχουν βγάλει ανακοινώσεις. Η διαχείριση που κάνει η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή ό,τι αφορά τη στήριξη του αθλητισμού, δυστυχώς έχει μικροπολιτική σκοπιμότητα και, όπως οι ίδιες οι ομοσπονδίες καταγγέλουν, στοχεύουν στην έμεση παρέμβαση μέσω των χρηματοδοτήσεων στις εκλογές των ομοσπονδιών. Και επειδή και εμείς δραστηριοποιούμαστε σε αυτή την κατεύθυνση, είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε ότι αυτό έχει μπει μπροστά από τη μηχανή της κυβέρνησης, προκειμένου να παρέμβουν σε διοικήσεις που δεν είναι αρεστές, αλλά και να επανέλθουμε σε ένα πλήρως κομματικό φέοδο που συναντήσαμε στο παρελθόν και που οδήγησε τον αθλητισμό εκεί που τον οδήγησε. Το τρίτο σημείο το οποίο θα ήθελα να πω είναι ότι τα αναπτυξιακά πρωταθλήματα, τα οποία δημιουργούν προϋποθέσεις και δίνουν μπόνους στους διακεκριμένους, σε όσους διακρίνονται αθλητές νεαρών αναπτυξιακών ηλικιών, είτε για να μπουν στα πανεπιστήμια, είτε για άλλους σκοπούς, είμαστε απολύτως σύμφωνοι και βέβαιοι ότι πρέπει να ολοκληρωθούν με κάθε τρόπο, τηρουμένων όλων των κανόνων που έχουν επιβληθεί από τον ΕΟΔΗ και ορίζονται στη συγκεκριμένη εγκύκλιο, και θα έλεγα με περισσότερη προσοχή και με μεγαλύτερη στήριξη από την πολιτεία. Το γεγονός, για παράδειγμα, ότι χθες η Ομοσπονδία Βόλεϊ ανέστειλε τις τελικές φάσεις των αναπτυξιακών πρωταθλημάτων, γιατί δεν εξασφαλίζονταν μέσω της χρήσης των air condition η ασφάλεια των αθλητών, είναι ένα ζήτημα το οποίο χρειάζεται άμεσα και η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας, αλλά και το Υπουργείο Αθλητισμού, να το λύσει. Σε κάθε περίπτωση υποστηρίζουμε, ειδικά στην Ομοσπονδία Μπάσκετ και στο Στίβο, που είναι σε τελικές φάσεις και χρειάζονται ακόμα μια σειρά αγώνων που μπορούν να κρατήσουν και ένα μήνα, χρειάζεται να παρθούν ειδικά μέτρα σε αυτή την κατεύθυνση. Και τέλος, για να μπω απευθείας και στη συζήτηση, Γιάννη, επειδή η πρώτη ερώτηση με αφορά και πρέπει ως ασχολούμενος με την τοπική αυτοδιοίκηση να μπω στην σχολιάζοντας λίγο, να πω το εξής, ότι εμείς, ή μάλλον αποδείχθηκε πλέον περίτρανα ότι η σημασία του αθλητισμού σε συνθήκες έτσι όπως σε αυτές όπως βιώσαμε είναι πάρα πολύ σημαντική,
και θυμούνται όλοι το περίφημο Β6 που συμπλήρωναν, το χαρτάκι Β6 που συμπλήρωναν, προκειμένου να κάνουν είτε άθληση, είτε προσωπικό περίπατο, είτε κάτι που είχε σχέση με τον αθλητισμό. Όλη αυτή η υπόθεση της ανάδειξης του αθλητισμού ως ένα μέσο για τη διατήρηση της καλής υγείας, για την πρόληψη, για την υγεία, αλλά και για την αντιμετώπιση διαφόρων προβλημάτων ψυχολογικού χαρακτήρα, έχει αναδειχτεί πλέον σε παγκόσμιο επίπεδο και γι' αυτό εμείς όσο ήμασταν κυβέρνηση είχαμε επεξεργαστεί ένα εντελώς διαφορετικό μοντέλο άθλησης για όλους, το οποίο προσπαθήσαμε να εφαρμόσουμε πιλωτικά στο κέντρο της Αθήνας σε συνεργασία με την περιφέρεια Αττικής, δημιουργώντας τα περίφημα κέντρα Base Running, που είναι γνωστά ως στη διεθνή τους ορολογία, δηλαδή σταθμούς οργανωμένου τρεξίματος. Είχαμε ορίσει και τους συγκεκριμένους χώρους και πώς θα λειτουργούσαν αυτοί. Ξεκινάγαμε από το πεδίο του Άρεως, ο πρώτος σταθμός, και κατέληγε στο Παναθηναϊκό στάδιο διαμέσου του κέντρου της Αθήνας. Μιλάμε για οργανωμένο βάδισμα, οργανωμένο τρέξιμο, οργανωμένο ποδήλατο, οργανωμένο πατίνι και οποιοσδήποτε άλλες δραστηριότητες χαρακτηρίζονται ήπιες και αερόβιες, προκειμένου να δημιουργήσουμε μια άλλη κουλτούρα στον κόσμο για να μπορεί να βλέπει την άθληση σαν ένα στοιχείο για την προάσπιση της υγείας του, αλλά και για την ευεξία και την αναζωογόνηση του οργανισμού του. Αυτό το πρόγραμμα προέβλεπε την πρόσληψη μέσω του ΑΕΔ περίπου 500 εκπαιδευτικών εξειδικευμένων καθηγητών φυσικής αγωγής με ειδικότητες στις αντίστοιχες ειδικότητες, με ειδίκευση στις αντίστοιχες ειδικότητες, το οποίο λόγω των εκλογών δεν καταφέραμε να προχωρήσουμε. Ωστόσο όμως αποτελεί και τη βασική μας πρόταση, την οποία θα παρουσιάσουμε το αμέσως επόμενο διάστημα για ένα νέο σύστημα μαζικού, σε εισαγωγικά, αθλητισμού, γιατί ο όρος δεν είναι ο ενδεδειγμένος αυτή τη στιγμή, άθλησης για όλους θα λέγαμε καλύτερα, με τη δημιουργία τέτοιων κέντρων σε όλη τη χώρα, στα οποία θα μπορούσε ο κάθε δήμος, ο κάθε ενδιαφερόμενος, ο κάθε φορέας να πάρει αυτό το κουστούμι με τον αντίστοιχο ειδικό και να μπορεί να εφαρμόσει οργανωμένο τέτοιο σύστημα ελεύθερης άσκησης, ενταγμένο σε ένα ευρύτερο σχεδιασμό. Αυτό το σχέδιο ήδη το υλοποιούν οι ιδιωτικές εταιρείες στο κέντρο της Αθήνας. Θα έχετε δει πολύ αργά στην πλατεία Συντάγματος κάποιους να τρέχουν όπου μπροστά ηγείται κάποιος ή κάποια. Αυτό είναι ένα οργανωμένο πρόγραμμα που κάνουν δύο ιδιωτικές εταιρείες στο κέντρο της Αθήνας. Άρα λοιπόν η βασική μας άποψη είναι ότι τα παλιά συστήματα που υπήρχαν για το λεγόμενο μαζικό αθλητισμό δεν έχουν καμία ισχύ. Πρέπει να πάμε σε ένα τέτοιο σύστημα, το οποίο και θα παρουσιάσουμε στο επόμενο διάστημα. Το οποίο θα είναι τεχνικά επεξεργασμένο και θα μπορούν, όπως είπα, να το κάνουν όλοι. Σε ό,τι αφορά τώρα την ερώτηση που έχει υποβληθεί, να σας πω ότι και από την εμπειρία μου ως Δημοτικού Συμβούλου του Δήμου της Αθήνας από τη μεριά της αντιπολίτευσης, αλλά και επειδή ήμουν και στην προηγούμενη θητεία και έχω και την αρμοδιότητα για θέματα του αθλητισμού, η υπόθεση που λέγεται οργανωμένη ελεύθερη χώρη με μια άλλη αντίληψη δεν υπάρχει σε κανένα φορέα της τοπικής αυτοδιοίκησης αυτή τη στιγμή, παρά μόνο πιλωτικά. Οργανωμένο πρόγραμμα άθλησης οι Δήμοι, όλοι οι Δήμοι, μηδέ και των λεγόμενων δυνάμεων, δημάρχων δηλαδή, που δεν ανήκουν στην κυβερνητική παράταξη αυτή τη στιγμή, είναι ή τα γυμναστήρια ή οι επιτελικές εκδηλώσεις που έχουν να κάνουν με γύρους, όπως ο γύρος της Αθήνας ή ο ποδηλατικός γύρος. Εμείς μιλάμε για αξιοποίηση κάθε λόφου, πλατείας, μεγάλου δρόμου, αυλές σχολείων, μεγάλους χώρους όπως είναι το πεδίο του Άρεως, το Παναθηναϊκό στάδιο κτλ. Εθνικά στάδια και γυμναστήρια όπως είναι της Νεαρής, το στάδιο της Παλίνης για κάποιους που είναι πιο έξω, η περιοχή της Πέτρας στην
του θεάτρου Πέτρας στην Πετρούπολη και διάφοροι άλλοι χώροι που μπορούν να ικανοποιήσουν τέτοιες μαζικές εκδηλώσεις. Άρα λοιπόν μιλάμε για άλλο σύστημα οργάνωσης το οποίο δεν διαθέτουν. Το δεύτερο είναι ότι έχουν συνδέσει όποια παροχή υπηρεσιών υπάρχει στον αθλητισμό αυτή τη στιγμή όλοι φορείς της αυτοδιοίκησης με κάποιο τίμημα, το οποίο συνήθως είναι στο επίπεδο που είναι του ιδιωτικού τομέα, αντίστοιχες του ιδιωτικού τομέα, είτε έχει να κάνει με κολυμπητήρια, είτε έχει να κάνει με γυμναστήρια, είτε με επιτυχιακές εκδηλώσεις, μειωμένες κατά 10 έως 20%. Για παράδειγμα, του Δήμου Αθηναίων είναι αντίστοιχες με του ιδιωτικού τομέα, μειωμένες κατά 20%, είτε αυτό αφορά γυμναστήρια, είτε αυτό αφορά κολυμπητήρια. Ακόμα, όπως σας είπα, και Δήμοι, όπως ο Δήμος Πατρέων, που ανήκει στο ΚΚΕ, και εκεί υπάρχει τίμημα, αλλά υπάρχουν μεγάλες απαλλαγές για ειδικές κατηγορίες ανθρώπων, όπως είναι οι άνεργοι, οι πολύτεκνοι κτλ. Εκεί υπάρχει πλήρης απαλλαγή και είναι δωρεάν. Εμείς υποστηρίζουμε, επειδή σε κανένα φορέα της τοπικής αυτοδιοίκησης δεν συζητιέται το δωρεάν, εμείς υποστηρίζουμε ότι ειδικά για τις ευάλωτες ομάδες πρέπει... Κώστα, σε χάσαμε. Με συγχωρείς, Κώστα, επανέλαβε τα τελευταία γιατί δεν ακούστηκες. Σε ό,τι αφορά, λοιπόν, σε ό,τι αφορά το δωρεάν, εμείς υποστηρίζουμε ότι για ευάλωτες ομάδες, ανέργους και άλλες κατηγορίες όπως πολύτεκνοι, μονογονεϊκές κτλ., πρόσφυγες, άλλοι εξαρτημένοι κτλ., όλες οι υπηρεσίες πρέπει να είναι. Αυτό υποστηρίζουμε και στο Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας και σε άλλους Δήμους. Υποστηρίζουμε επίσης ότι το τίμημα, οποιοδήποτε τίμημα για τους πολίτες, πρέπει να είναι συνολικό. Εγώ είμαι ο Ιγκύρια, πρέπει να είναι συμβολικό. Συγγνώμη που επεμβαίνω, αλλά δεν ακούμε. Κώστα. Μισό λεπτό. Ο Στέλιος ο Μπρατσόλης και ο Τάσος ο Ζαδάλης θα ήθελαν να κλείσουν το μικρόφωνο τους και ο Θοδωρής ο Ιωργαντάς. Να κάνουμε ένα μιούτ αριστερά κάτω στην οθόνη, γιατί περνάνε θόρυβοι και δεν ακούγεται ο κύριος ομιλητής. Πώς θα το κάνω. Κώστα, συνεχίζεις. Έλεγα λοιπόν ότι αν υπάρχει ένα τίμημα για υπηρεσίες του αθλητισμού, αυτές πρέπει να είναι συμβολικές και να είναι πάρα πολύ χαμηλές, ούτως ώστε να μπορούν όλοι να έχουν πρόσβαση σε αυτό. Το σύστημα δηλαδή που κάνουν ορισμένοι δήμοι, όπως ο Δήμος Βύρωνα, ο Δήμος Πατρέων, ο Δήμος Χανίων τώρα τελευταία με τον νέο δήμαρχο, είναι ένα ιδανικό σύστημα αυτή τη στιγμή που βρίσκει κατά κάποιο τρόπο και τους δημάρχους, τουλάχιστον σύμφωνος. Άρα λοιπόν αυτό υποστηρίζουμε. Σε ό,τι αφορά όμως την άμεση χρήση των υπηρεσιών του αθλητισμού λόγω των προβλημάτων που έχουμε από την καραντίνα, εμείς υποστηρίξαμε και στο Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας, αλλά και όλες οι δημοτικές μας παρατάξεις σε όλη την Ελλάδα, την πλήρη δωρεάν συμμετοχή μέχρι το τέλος του χρόνου και εφόσον διαρκούν τα μέτρα της καραντίνας. Μάλιστα. Αυτή είναι και η απάντησή μας σε ό,τι αφορά την ερώτηση που υποβλήθηκε γύρω από αυτά τα ζητήματα. Ωραία. Ευχαριστώ. Ωραία. Θεωρώ λοιπόν ότι η ερώτηση του Νάσου του Μπράτσου από το site της ΕΡΤ καλύφθηκε με τις απαντήσεις του Κώστα του Αλεξίου. Να περάσουμε στη δεύτερη ερώτηση από τον Τάσο τον Τζάταλη από την εφημερίδα των Συντακτών, ο οποίος ρωτάει: πλέον υπάρχουν και καταγγελίες από διοικήσεις ομοσπονδιών για προσπάθεια χρεαγώγησης των εκλογών τους μέσω της διαδικασίας εγγραφής στο Μητρό. Θεωρείτε ότι υπάρχει θέμα και αν ναι, με ποιο ακριβώς τρόπο θα μπορούσε κατά την άποψή σας να συμβεί αυτό μέσω της συγκεκριμένης διαδικασίας με το Μητρό? Και το σημειώνει ειδικότερα σε σχέση με την ΕΠΟ, για την οποία έχει γίνει βέβαια και ο μεγαλύτερος θόρυβος. Ο Τζούλιο, ή δεν ξέρω αν θέλει να κάνει και ένα σχόλιο, ο Γιάννης Ομπουρνούς. Ο Γιάννης, αν θέλει καταρχήν και αν όχι, χρειαστεί. Όχι,
Ζούλη, ξεκίνα και θα μπω κι εγώ. Ωραία. Λοιπόν, επειδή είδα, υπάρχει νομίζω και άλλη μια ερώτηση σχετικά με τις παρεμβολές στα εκλογικά θέματα των Ομοσπονδιών. Είναι family ερώτηση από ό,τι βλέπω. Λοιπόν, η άποψή μας είναι ότι καταρχήν σε σχέση με τις εκλογές στην ΕΠΟ, η ελληνική πολιτεία προχώρησε σε κάποιες συμφωνίες με την ΕΠΟ, την UEFA, για το θέμα αυτό και οφείλει να τη στηρίξει για να μην εκθέτει τη χώρα, και νομίζω ότι η διενέργεια των εκλογών στην ΕΠΟ πριν την αποχώρηση και του κλιμακίου της UEFA 31 Ιουλίου, αν δεν κάνω λάθος, εξασφαλίζει σε ένα βαθμό και την διενέργειά τους σε συνθήκες, ας πούμε, κανονικότητας και με την εποπτεία που όλο αυτό το διάστημα είχαν και οι ξένοι. Σε σχέση με τις άλλες ομοσπονδίες, με το σύνολο των ομοσπονδιών, έκανα ήδη μια αναφορά. Δεν μπορεί να χρησιμοποιείται προσχηματικά η διαδικασία εγγραφής στο ηλεκτρονικό μητρό για την απόδοση δικαιώματος ψήφου ή όχι. Και σε κάθε περίπτωση, εμείς δεν συμφωνούμε με την κομματική χειραγώγηση στις αθλητικές ομοσπονδίες. Αυτά τα είδαμε στο παρελθόν, είπε και ο Κώστας ο Αλεξίου στην παρέμβασή του, τα είδαμε στο παρελθόν, δεν θέλουμε να ξαναγυρίσουμε πίσω σε μαύρες εποχές κομματικής παρέμβασης ή χειραγώγησης μέσα από οικονομικές επιρροές, όπως για παράδειγμα ήταν τα παλιά χρόνια η διαχείριση των κωδικών από τον ΟΠΑΠ και των λεγόμενων των κονδυλίων που περίσευαν και γινόταν η διαχείρισή τους με τον τρόπο που όλοι σας γνωρίζετε. Αυτά για ήθελα. Μισό λεπτό, επειδή υπάρχει μια ομάδα ερωτήσεων που αφορούν αυτή την ιστορία της προσπάθειας χειραγώγησης από τον κύριο Αυγενάκη των διαδικασιών των ομοσπονδιών, των εκλογικών. Υπάρχει και μία ερώτηση από τον Γρηγόρη τον Μποζιό από το ΟΠΕΝ, ο οποίος αναφερόμενος στην χθεσινή συνέντευξη τύπου του ΣΕΓΑΣ και την τοποθέτηση του Σεβαστή που έκανε λόγο για προσπάθεια χειραγώγησης των εκλογών των ομοσπονδιών και μέσω της μείωσης των επιχορηγήσεων. Ποια είναι η άποψή σας, αν συντάσσετε με αυτή την άποψη, πώς βλέπετε αυτή την άποψη, ότι πέρα από το θέμα του Μητρώου και τα λοιπά και της ιστορίας της ΕΠΟ, υπάρχει και αυτή η πλευρά, αν δηλαδή μέσω των επιχορηγήσεων γίνεται προσπάθεια χειραγώγησης των εκλογικών διαδικασιών. Τζούλιο. Ναι. Ήδη στην παρέμβασή μου έκανα εκτενή αναφορά σε σχέση με αυτό το ζήτημα. Πραγματικά και εγώ θεωρώ ότι έχει δίκιο. Συμμερίζομαι την άποψη που εξέφρασε ο ΣΕΓΑΣ. Δεν αφορά μόνο το ΣΕΓΑΣ. Πέρασε μισθός χρόνος χωρίς οι εθνικές αθλητικές ομοσπονδίες να γνωρίζουν το τελικό ποσό της ετήσιας επιχορήγησής τους. Επί 6 μήνες ήταν επί ξύλου κρεμάμενοι. Δεν υπάρχει αυτό στην ιστορία του ελληνικού αθλητισμού, να φτάνουμε τον μήνα Ιούνιο και οι ομοσπονδίες να μην γνωρίζουν τα χρήματα που θα πάρουν, ούτως ώστε να προγραμματίσουν τις αγωνιστικές τους δραστηριότητες, τις πληρωμές τους σε προμηθευτές, τις αποστολές των εθνικών ομάδων και όλα τα σχετικά. Ανεξάρτητα από το γεγονός ότι υπήρχε η καραντίνα και το πρόβλημα της υγειονομικής κρίσης, αυτή η καθυστέρηση δεν μπορεί να δικαιολογηθεί. Μπορούμε μόνο να πούμε ότι χρησιμοποιείται ήδη σαν εργαλείο τιμωρητικό η περικοπή των επιχορηγήσεων, είχε τιμωρητικό χαρακτήρα για ομοσπονδίες οι οποίες δεν συμφωνούν με τη λογική του κύριου Αυγενάκη. Μάλιστα. Να δώσω και το λόγο στον Γιάννη τον Μπουρνού για το σχόλιο, αν θέλει να κάνει κάποιο σχόλιο για το θέμα των εκλογικών διαδικασιών και λοιπόν, την προσπάθεια παρέμβασης.
Με βάση τη συζήτηση τη μέχρι τώρα, να πω ότι η δημιουργία ενός ηλεκτρονικού μητρώου αθλητικών φορέων είναι μια χρήσιμη διαδικασία, εξαιρετικά χρήσιμη. Ο τρόπος όμως, ο χρόνος και η προχειρότητα με την οποία γίνεται είναι αυτή που για μας δημιουργεί σκιές για τις προθέσεις του κ. Αβγιανάκη. Σε συνδυασμό με τις δηλώσεις του που ακυρώνει όλους τους αρμόδιους φορείς χωρίς να σεβαστεί το νομικά κατοχυρωμένο αυτοδιοίκητο και υποδεικνύει τον τρόπο εκλέγει και εκλέγεστε, με τον τρόπο αυτό πετάει όλες τις σχετικές νομικές διατάξεις στο καλάθι των αχρήστων και μας φανερώνει τις προθέσεις του. Εδώ είδαμε συναντήσεις των Big Four, είδαμε, μιλώ για το ποδόσφαιρο, είδαμε διαπραγματεύσεις με τις διεθνείς ομοσπονδίες και τελικά που καταλήξαμε, στο να μεγαλώσει η ανομαλία στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο με τις μεθοδεύσεις, λόγω των μεθοδεύσεων του κυρίου Υφυπουργού. Δηλαδή στο τέλος αποφασίζει, αφού έκανε όλες αυτές τις πολυδιαφημισμένες συναντήσεις, υποτίθεται για να μπουν τα πράγματα και υπέγραψε και συμφωνίες, ας πούμε, συνεργασίας, πού καταλήξαμε. Καταλήξαμε πάλι να προσπαθεί με μεθοδεύσεις, προφανώς εξοφλώντας γραμμάτια, δεν είναι η πρώτη φορά που αναφέρομαι σε αυτό το θέμα, προεκλογικά γραμμάτια προς το κόμμα του, πώς το λένε, για βοήθεια που δέχτηκε το κόμμα του, προσπαθεί να μεθοδεύσει πάλι τις διαδικασίες κατά το δοκούρ. Λοιπόν, είναι καλές οι επικοινωνιακές φιέστες σύμφωνα με το ρητό του Πρωθυπουργού ότι τον ενδιαφέρει η επικοινωνία και όχι η ουσία, αλλά για την πραγματικότητα, για τον κόσμο του αθλητισμού, για τους εργαζόμενους στον αθλητισμό, για τα ερασιτεχνικά σωματεία, για τις ομοσπονδίες, η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας είναι μια πολύ παλαιά σκοπής, μας πάει πολύ πίσω, πολιτική μαυρογιαλουρισμού. Και φυσικά οι αυξομοιώσεις στις επιχορηγήσεις παίζουν και αυτές αυτό το μαυρογιαλούρικο ρόλο. Είναι σαφές για μένα. Και νομίζω ότι ως χώρα τοποθετηθήκαμε έγκαιρα και για όλα αυτά τα φαινόμενα, όλες τις προηγούμενες μέρες και εβδομάδες, που δυστυχώς συντελούν όχι στην εξομάλυνση της κατάστασης, όχι σε μια ομαλή σχετικά πορεία του αθλητισμού μετά από αυτή την πρωτόγνωρη κρίση που έχει ξεκινήσει, αλλά συντελούν στην περαιτέρω ανομαλία στην όλη κατάσταση. Πρόκληση ανομαλιών. Ο κύριος Αβγιανάκης ήρθε και ακύρωσε όλες τις διατάξεις, πάγωσε μάλλον, ανέστειλε τις διατάξεις του νόμου Βασιλιάδη για τις εκλογές στις ομοσπονδίες, επικαλούμενος την ασφάλεια δικαίου. Και αυτή τη στιγμή που βρισκόμαστε, τεινάζει στον αέρα τις διαδικασίες, γυρνάει εναντίον του ιστορικές και μεγάλες ομοσπονδίες, οι οποίες δεν αποδέχονται να χειραγωγηθούν. Έτσι είναι τα πράγματα, δεν νομίζω ότι καινοτομώ με αυτά που σας λέω. Τα βλέπουμε να εκτυλίσσονται όλα αυτά σε καθημερινή βάση και νομίζω ότι η κυβέρνηση όχι απλά δεν βρίσκει συνένεση, γιατί άκουσα και σήμερα με αφορμή την κύρωση ενός πρωτοκόλλου συνεργασίας στη Βουλή με την Ιαπωνία, έκανε πάλι μια ομιλία ο κ. Αβγιανάκης για να μας λέει πόσο συνενετικά συμβαίνουν όλα. Δεν συμβαίνουν συνενετικά όλα. Και, σε ό,τι μας, και μιλάω αφενός για τον αθλητισμό, για τους φορείς του αθλητισμού, που στρέφονται ενάντια σε αυτή την αλλοπρόσαλη πολιτική του κυβερνητικού μαυρογιαλουρισμού της Νέας Δημοκρατίας του κ. Αβγιανάκη, αναφέρομαι όμως και στις πολιτικές δυνάμεις. Από εμάς ο κ. Αβγιανάκης δεν πρόκειται να βρει συνένεση έτσι όπως τραβάει το κάρο του αθλητισμού. Το οδηγεί στη λάσπη. 4 χρόνια με τις αδυναμίες και τα λάθη μας προσπαθήσαμε να ξελασπώσουμε αυτή την υπόθεση. Κάναμε, ναι, είχαμε απειρία. Μπορεί κάποιες φορές να κάναμε λάθος επιλογές. Κανείς δεν αρνείται την αυτοκριτική και τη συζήτηση και την κριτική από τον ίδιο τον κόσμο του αθλητισμού ή και από εσάς που ασχολείστε, ας πούμε, στα αθλητικά μία και έχετε μεγάλη εμπειρία. Αλλά προσπαθήσαμε προς αυτή την κατεύθυνση να δημιουργήσουμε μία κατά το δυνατόν πιο υγιή κατάσταση. Το ίδιο έγινε και με τα αθλητικά έργα. Ρώτησε ο κύριος Μπράτσος πριν για την αυτοδιοίκηση. Αποδείξαμε πώς εννοούμε τη συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση. Κάναμε έργα αθλητικής υποδομής σε όλη τη χώρα, σε αγαστή συνεργασία με δήμους και περιφέρειες, με μία διαφοροποίηση με τους μαυρογιαλούρους
του παρελθόντος. Ότι σε εμάς δεν υπήρχε «είμαι ο τάδε βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και κάνε το γήπεδο στο χωριό μου και όχι στο δίπλα νομό». Και ρωτήστε αυτό τους πολιτικούς μας αντιπάλους δημάρχους και περιφερειάρχες. Τι συνεργασία είχαν με τον Υφυπουργό Αθλητισμού, με τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, αν τους στερήθηκε έργο επειδή ο δήμαρχος ή ο περιφερειάρχης ήταν από άλλο πολιτικό χώρο. Σήμερα έχουμε επιστροφή σε αυτή την πεπατημένη που βάλτωσε τον αθλητισμό. Άρα καμία συνένεση στον κύριο Βγενάκη και καμία ανοχή κιόλας. Ήρθε στο αθλητικό του νομοσχέδιο και τελειώνω με αυτό, γιατί έχουμε και φρέσκες εξελίξεις, ας πούμε, πάρα πολύ δυσάρεστες. Ήρθε στο αθλητικό του νομοσχέδιο ο κ. Αυγεννάκης να μας μιλήσει για τον αγώνα της κυβέρνησης κατά της βίας. Αλήθεια. Βλέπετε εσείς να βελτιώνονται τα πράγματα? Εγώ κάθε μέρα με αυτά που βλέπω, βλέπω ότι χειροτερεύει η κατάσταση. Προ-κορονοϊό μιλάμε και τώρα μετά το lockdown. Βλέπουμε να εκτελήσονται πράγματα στα social media τα οποία οδηγούν ακόμα πιο βαθιά στο τέλμα και στο βούρκο. Πού είναι η κυβέρνηση? Πού είναι ο Υφυπουργός Αθλητισμού? Πού είναι το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη? Πού είναι ο σχεδιασμός τους? Γι' αυτό σας λέω, εμείς δεν μπορούμε να συνεννούμε σε μια τέτοια πολιτική. Εμείς μιλάμε με τον κόσμο του αθλητισμού, όχι μόνο με αφορμή τις εκλογές ομοσπονδίες, σαν τον κύριο Αυγεννάκη που η καούρα του είναι να χειραγωγεί τα αποτελέσματα και να ελέγξει τα πάντα, με βάση τους συνεργάτες του, ας πούμε, πάνω από αυτόν. Εμείς μιλάμε με τον κόσμο του αθλητισμού να προσπαθήσουμε να χτίσουμε μια πιο υγιή κατάσταση και να ετοιμάσουμε ένα μέτωπο από δημοκράτες ανθρώπους, ανθρώπους με μεράκι για τον αθλητισμό, ανθρώπους που δεν μπορούν να βλέπουν το τέλμα να συνεχίζεται χωρίς αντίδραση, χωρίς μια προσπάθεια για αλλαγή, να συγκροτήσουμε ένα τέτοιο μέτωπο και να προσπαθήσουμε να αλλάξουμε την κατάσταση όχι μόνο συνολικά αλλά και στον χώρο του αθλητισμού. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και εμείς τον Γιάννη τον Μπουρνού. Επειδή υπάρχει ακόμα μια ερώτηση που σχετίζεται με τις εκλογές της Ομοσπονδίας από τον Στέλιο τον Μπρατσόλη, τον πρώην τέως πρόεδρο της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Πειραιά, ο οποίος λέει το εξής, ότι οι όποιες καταδιαφαινόμενα, μάλλον όσον αφορά τις προσεχείς εκλογές της ΕΠΟ, οι οποίες καταδιαφαινόμενα μεταφέρονται για τον Οκτώβριο του 20. Μετά τη δημοσιοποίηση που ξεκίνησε από την κυβέρνηση για διεύρυνση του σώματος εκλεκτόρων της ΕΠΟ, π.χ. να ψηφίζουν όλα τα δούσου των ενώσεων ή μήνυμου να ψηφίζουν με μέτρο 1 προς 10 εκλέκτορες, με βάση τον αριθμό δύναμη σωματείων κτλ., απομακρύνοντας εκλογική επιλογή ή παραπέμπεται στις καλένδες. Ποια είναι η θέση του ΣΥΡΙΖΑ για αυτή τη διεύρυνση που θα άλλαζε όλο το σκηνικό εκλογής στο νέο ΔΣ της ΕΠΟ? Και γιατί, ρωτάει ο Στέλιος ο Μπρατσόλης, γιατί δεν επιμένει ο ΣΥΡΙΖΑ να προτάσει αυτή τη θέση διευρυμένης εκλογικής προοπτικής που θα δημιουργούσε των πραγμάτων μια άλλη διοικητική προοπτική στο ελληνικό ποδόσφαιρο? Καταθέτει και την άποψή του. Γιάννη, ναι. Προφορική ερώτηση μπορούμε να κάνουμε? Στο τέλος, αφού βγούμε από όλες τις γραπτές. Λοιπόν, δεν ξέρω αν ο Τζούλιος ή ο Γιάννης ο Μπρούς θα θέλουν να απαντήσουν. Τζούλιος, στο θέμα Τζούλιος της διέμβρησης. Λοιπόν, εγώ έχω μια γενική αναφορά εδώ πέρα, ότι στις καλένδες έχει παραπεμφθεί από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας συνολικά ο εκδημοκρατισμός του ελληνικού αθλητισμού. Είπε και ο Γιάννης ο Μπουρνούς προηγουμένως και το ξανατονίζω γιατί έχει σημασία. Το πρώτο πράγμα που έκανε ο κύριος Αυγεννάκης ήταν να ακυρώσει το νόμο Βασιλιάδη, ο οποίος προέβλεπε συγκεκριμένα πράγματα. Προέβλεπε και την απλή αναλογική, προέβλεπε και τις θητείες και σας υπενθυμίζω ότι ο κύριος Αυγεννάκης θεσμοθέτησε το όριο ηλικιών, το οποίο αυτή τη στιγμή έχει τεθεί σε μεγάλη αμφισβήτηση όσον αφορά την συνταγματικότητά του. Και στο σύνολο, επομένως, ο ελληνικός αθλητισμός έχει ένα θέμα με τις λειτουργίες τις δημοκρατικές. Δεν αφορά μόνο την ΕΠΟ. Από εκεί και πέρα, επειδή υπάρχουν συγκεκριμένες συμφωνίες και συγκεκριμένα πλαίσια τα οποία έχουν δρομολογηθεί, για μας μπορώ να πω, είναι και προσωπική μου άποψη, ότι όσο περισσότεροι ψηφίζουν και όσο περισσότεροι φορείς συμμετέχουν στις δημοκρατικές διαδικασίες, τόσο καλύτερα. Η ΕΠΟ και το ποδόσφαιρο όμως
έχει πάντα μία ιδιαιτερότητα σε σχέση με τις άλλες ομοσπονδίες. Επειδή εκεί έχουμε ενώσεις, δεν έχουμε απευθείας συμμετοχή σωματείων στην Γενική Συνέλευση της ΕΠΟ, αλλά εκλέκτορες από, από τις ενώσεις. Νομίζω ότι όλο το μυστικό του εκδημοκρατισμού είναι να υπάρχει δημοκρατία από τα κάτω. Καταρχήν στα σωματεία και μετά στις ενώσεις. Και μετά στην ΕΠΟ να επικρατήσει πάλι μια αντίστοιχη κατάσταση. Μάλιστα. Επειδή υπάρχει μια ερώτηση, επειδή υπάρχει μια... Λίγο. Ναι. Να ξεκαθαρίσουμε ότι εμείς σε οτιδήποτε διευρύνει τη δημοκρατία είμαστε θετικοί. Και γι' αυτό περάσαμε τον νόμο που περάσαμε. Και αν ξανακυβερνήσουμε, θα το επαναφέρουμε, την απλή αναλογική. Είναι ζήτημα αρχής. Άρα λοιπόν, και στις διεργασίες που γίνονται αυτή τη στιγμή στην ΕΠΟ, οτιδήποτε διευρύνει θα το στηρίξουμε. Λαμβάνοντας υπόψη το ιδιαίτερο καθεστώς που υπάρχει σε σχέση με το ποδόσφαιρο. Αλλά πολιτικά, βεβαίως, είμαστε υπέρ της δημοκρατικής διεύρυνσης. Αυτό. Μάλιστα, ευχαριστούμε. Υπάρχει μια ερώτηση από τον συνάδελφο, τον Δημήτρη Ντομαρά, από το gazeta.gr, προς τον Τζούλιο τον Συναδεινό. Μερικώς έχει τοποθετηθεί, αλλά είμαι υποχρεωμένος να την θέσω, ότι ρωτάει ο Δημήτρης Ντομαράς να φανταστούμε πως διαφωνείτε με τους χειρισμούς της κυβέρνησης στο θέμα του χρονοδιαγράμματος των εκλογών και κυρίως σε ό,τι έχει να κάνει με την ΕΠΟ, επειδή εκεί είχαμε ανακοινώσεις και αντιδράσεις που μετατέθηκαν βέβαια για τον φθινόπωρο. Τζούλιο. Νομίζω ότι ήδη απαντήθηκε αυτή η ερώτηση και σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα. Ωραία. Διαφωνούμε, Γιάννη, και διαφωνούμε με αυτού του είδους τις παρεμβάσεις. Έτσι, οι οποίες δεν είναι διαφανείς, υποκρύπτουν πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να δούμε. Σε αυτό διαφωνούμε. Από εκεί και πέρα, ας κανονίσει η ΕΠΟ από μόνη της πώς θα τα κάνει αυτά, σεβόμενοι τους κανόνες που υπάρχουν από το εθνικό κράτος. Μάλιστα. Υπάρχει μια ερώτηση του Νίκου του Πανταζίδη που αφορά την αντικειμενική αξιολόγηση των ομοσπονδιών το 2016, όταν είχατε κάνει, λέει, τις εξαγγελίες για την αντικειμενική αξιολόγηση των ομοσπονδιών και την αντίστοιχη οικονομική ενίσχυση. Ένα από τα κριτήρια ήταν αν είναι το άθλημα Ολυμπιακό ή όχι. Αυτό το κριτήριο δεν υπάρχει στα κριτήρια του Χίλων. Αλλά και εσύ, Τζούλιο, δεν ανέφερες κάτι σχετικά στην εισήγησή σου. Το πλαίσιο αξιολόγησης το είχαμε διαμορφώσει από το 2016 και παρουσιάσαμε με τον Γιώργο τον Βασιλιάδη τα τελικά αποτελέσματα λίγο πριν προχωρήσουμε στο διαγωνισμό για τη δημιουργία της ψηφιακής πλατφόρμας. Ο διαγωνισμός βέβαια με τις εκλογές σταμάτησε και από δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας περάσαμε σε κάποια ανεξάρτητα μητρώα τα οποία η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας μάλιστα τα έχει δώσει σε εταιρείες χωρίς να γνωρίζουμε και με ποια διαδικασία. Όχι, πάντως με διαγωνιστική διαδικασία. Μέσα στα κριτήρια τα οποία είχαμε υπήρχαν και αναπτυξιακά και όσον αφορά τις επιτυχίες σε διεθνές επίπεδο και όσον αφορά διοικητικά κριτήρια. Υπήρχε μία βαθμονόμηση και μία κλιμάκωση. Από αυτή την αξιολόγηση θα καταβάλλονταν οι επιχορηγήσεις στις ομοσπονδίες, όμως να τονίσω εξαιρουμένων τοπικών και ασφαλιστικών βαρών των ομοσπονδιών. Αυτό ο κύριος Αβγενάκης δεν το έχει αναφέρει πουθενά. Εμείς δηλαδή πρώτα είχαμε προβλέψει ότι θα καλύπτουμε τα μισθολογικά βάρη των ομοσπονδιών και μετά από το ποσό το οποίο περισσεύει σε σχέση με τις ομοσπονδίες θα υπήρχε μία κατανομή αξιοκρατική. Ένα από τα βασικά κριτήρια βεβαίως ήταν αν είναι ολυμπιακό ή μη ολυμπιακό άθλημα, χωρίς να εξαιρούμε τα μη ολυμπιακά αθλήματα. Ένα από τα πολύ βασικά κριτήρια ήταν η δυναμική του αθλήματος, η ανάπτυξη των σωματείων,
ο αριθμός των σωματείων, ο αριθμός των ενεργών αθλητών, οι διεθνείς επιτυχίες, ξαναλέω, σε Ολυμπιακούς αγώνες, σε παγκόσμια και ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Και βέβαια, κατά πόσο μια ομοσπονδία στήριζε την ανάπτυξη του αθλήματος στις μικρές κατηγορίες. Αυτή η παραμετροποίηση και η ποσοτικοποίηση που είχαμε ετοιμάσει έχει αλλάξει άρδιν από τη σημερινή κυβέρνηση και τα αποτελέσματα τα είδαμε στον τρόπο που κατένει με τους πόρους από τον κρατικό προϋπολογισμό στις ομοσπονδίες πριν λίγες μέρες. Μάλιστα, ευχαριστούμε, Ζούλιο. Περνάμε στην ερώτηση του Νίκου του Σιφάκη από το κανάλι 1 του Πειραιά, που βάζει μια άλλη παράμετρο όσον αφορά την μετακορονοϊό εποχή και λέει ότι υπάρχει εξάπλωση του ντόπινγκ ακόμα και στον ερασιτεχνικό αθλητισμό. Είναι πιο έντονη, λέει, ποτέ, ίσως διότι περίπου 3 μήνες δεν υπήρχε δυνατότητα αποτελεσματικής εγκύμνασης. Σε ό,τι αφορά στη χώρα μας και δεδομένου ότι είναι πιθανόν ένα δεύτερο κύμα του ιού, στις προτάσεις που αναμένεται να δοθούν από το ΣΥΡΙΖΑ στη δημοσιότητα, υπάρχει το συγκεκριμένο θέμα? Αντιμετωπίζεται αυτή η συγκεκριμένη απειλή, όπως το θέτει ο Νίκος Σουσιφάκης, που θεωρεί αυτονόητο ότι επιβάλλεται η άμεση ανάδειξη του ζητήματος και θέλει ένα μήνυμο χρονικό προσδιορισμό. Τζούλιο. Τώρα κοιτάξτε, το θέμα του ντόπινγκ είναι διαχρονικό. Υπάρχει το πρόβλημα παγκοσμίως, υπάρχει και στη χώρα μας. Είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Δεν ξέρω αν μπορούμε μέσα στα πλαίσια της σημερινής συνέντευξης να το ανοίξουμε. Δεν μπορώ να αξιολογήσω αν κατά τη διάρκεια της υγειονομικής κρίσης υπάρχει αύξηση ή όχι, επειδή δεν γινόντουσαν έλεγχοι, διότι δεν υπήρχε και αγωνιστική δραστηριότητα. Σίγουρα όμως είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα. Μάλιστα, εδώ με τη σημερινή κυβέρνηση έχουμε συγκρουστεί αρκετές φορές. Μπορώ να σας πω ότι από το 2015 και μετά, καταρχήν εμείς εναρμονίσαμε το νόμο με τους κανονισμούς της Γουάντα. Εναρμονίσαμε πλήρως τη χώρα με βάση τη Διεθνή Σύμβαση της UNESCO για το ντόπινγκ. Κάναμε όλη την προεργασία που έπρεπε να κάνουμε ούτως ώστε το εργαστήριο αντιντόπινγκ να περάσει στον Δημόκρητο για να έχει περιθώρια ανάπτυξης και λειτουργίας. Και νομίζω ότι είναι ένα πρόβλημα το ντόπινγκ, το οποίο πρέπει να απασχολήσει όλους μας, να συνεχίσει να απασχολεί όλους μας. Αλλά θα έλεγα ότι αυτή τη στιγμή αυτό που προέχει, αυτό το διάστημα και το Σεπτέμβρη που θα ξεκινήσουν πάλι, καλώς εχόντων των πραγμάτων, οι αγωνιστικές δραστηριότητες, προέχει υγειονομική ασφάλεια μέσα στους αγωνιστικούς χώρους των αθλητών, των προπονητών, των εργαζομένων και των φιλάθλων, βέβαια, σε ό,τι αφορά τα ομαδικά αθλήματα και την παρακολούθησή τους. Εκεί πρέπει να ρίξουμε μεγάλο βάρος, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι πρέπει να σταματήσουν οι διαδικασίες για τον ντόπινγκ, έτσι, για το αντιντόπινγκ και για τον έλεγχο. Μάλιστα. Μια σκέψη είναι αυτή και δεν μπορώ κάτι άλλο αυτή τη στιγμή τουλάχιστον να σκεφτώ σε σχέση με το αν υπάρχει ή δεν υπάρχει αύξηση του ντόπινγκ αυτή την περίοδο. Δεν ξέρω. Ωραία. Παρακαλώ. Πάμε στην ερώτηση του Δαμνιανού του Παπαχατζή, που θεωρώ ότι είναι σημαντική, διότι βάζει ένα άλλο ζήτημα όσον αφορά του ΣΑΜΕΑ. Και ρωτάει ποια είναι η πρόβλεψη στην πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για τη στήριξη του αθλητισμού των ΑΜΕΑ στην μετα-COVID-19 εποχή. Λοιπόν, το σκεφτήκαμε πάρα πολύ σοβαρά. Στο πρόγραμμα αυτό που σας είπα ότι είναι για τους πρώτους 3 έως 6 μήνες, ο αθλητισμός των ατόμων με αναπηρία πρέπει να έχει όλα ακριβώς εκείνα τις πρόνοιες και την υποστήριξη που έχει και ο αθλητισμός των αρτιμελών. Στο θέμα αυτό δηλαδή δεν πρέπει να υπάρχει
Δεν μπορεί να υπάρχει διαχωρισμός. Πρέπει να εξασφαλίσουμε το μίνιμουμ για όλους, καταρχήν. Από εκεί και πέρα, βεβαίως, στην πορεία της που θα εξελιχθεί το πρόγραμμα αυτό, διότι ξέρετε, είναι ένα πρόγραμμα σε εξέλιξη, δεν είναι ένα στατικό πράγμα. Μετά το πρώτο τρίμηνο, οπωσδήποτε θα έχουμε και εξειδικεύσεις και για τα ΑΜΕΑ, αλλά και για άλλες κοινωνικές ομάδες, οι οποίες αυτή τη στιγμή δεν αποτυπώνονται στο πρόγραμμα. Διότι υπάρχουν και συμπολίτες μας, τα άτομα βέβαια με αναπηρίες, υπάρχουν συμπολίτες μας πολύτεκνοι, υπάρχουν οι μακροχρόνια άνεργοι, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ζουν σε δομές φιλοξενίας, είτε είναι πρόσφυγες, υπάρχουν Ρωμά, υπάρχουν πολλές κατηγορίες όπου πρέπει να υπάρχει μια εξειδίκευση. Αυτό είναι το πρώτο, το βασικό μίνιμουμ των πρώτων μηνών. Και αυτό ήθελα να πω. Επίσης να τονίσω ότι στα μέτρα που έλαβε το Υπουργείο σε σχέση με την επανεκκίνηση, είδαμε ότι τα ΑΜΕΑ, ο αθλητισμός ΑΜΕΑ, μπήκε μάλλον στο τέλος, στην ουρά του προγραμματισμού του Υπουργείου, και αυτό απλά το επισημαίνω. Μάλιστα. Περνάμε σε ένα άλλο ζήτημα που είναι και ζήτημα των ημερών, όπως μου επισημαίνει εδώ η Ασπασία Βελονάκη από το ΑΠΕ, και αφορά το γηπαιδικό πρόβλημα, το θέμα του Παναθηναϊκού και του γηπέδου του Παναθηναϊκού. Η Ασπασία αναφέρεται στην τοποθέτηση του Δημάρχου του Μπακογιάννη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πως προετοιμαζόμαστε μεθοδικά, εντός εισαγωγικών αυτά η δήλωση του Μπακογιάννη, ώστε μέσα στο καλοκαίρι να μιλήσουμε με συγκεκριμένη και ολοκληρωμένη πρόταση. Σήμερα το πρωί, μάλιστα, μιλώντας στον Αντένα, ο Μπακογιάννης επανήλθε δηλώνοντας πως η λύση στο γηπαιδικό αποτελεί προτεραιότητα και ότι θα μιλήσει όταν θα υπάρχει ολοκληρωμένο σχέδιο. Ρωτάει λοιπόν η Ασπασία ποια είναι η θέση του ΣΥΡΙΖΑ, αν έχει ενημερωθεί το Δημοτικό Συμβούλιο, και γι' αυτό η ερώτηση πάει κατευθείαν, θα έλεγα, στον Κώσταντο Αλεξίου, και φαντάζομαι θα υπάρχει και μετά τοποθέτηση και πολιτική από τον Γιάννη τον Μπουρνού. Αν έχει ενημερωθεί το Δημοτικό Συμβούλιο, καθώς υπάρχει και μια δήλωση του Σοφιανού, που είναι μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου και μέλος και του Πολιτικού Γραφείου του ΚΟΕ, ότι ο οποίος έκανε λόγο για συναντήσεις και συμφωνίες χωρίς ποτέ να ενημερωθεί πραγματικά και ουσιαστικά ο λαός και οι παρατάξεις στο Δημοτικό Συμβούλιο. Κώστα. Ναι. Η χτεσινή ανάρτηση του Μπακογιάννη, του κυρίου Μπακογιάννη, Δημάρχου Αθηναίων, αλλά και η εμφάνισή του σήμερα το πρωί στην τηλεόραση, είναι μία καθαρά επικοινωνιακή μπούρδα και μόνο. Στο πρόγραμμα του Δήμου Αθηναίων, το οποίο έχει καταθέσει στο Δημοτικό Συμβούλιο και για πρώτη φορά έχει κατατεθεί τέτοιο σχέδιο, το οποίο είναι χωρισμένο σε άμεσα, μεσαία, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα μέτρα, όλα έχουν οπισθοβαρή χαρακτήρα και ουδεμία αναφορά γίνεται σε θέματα που αφορούν το γήπεδο του Παναθηναϊκού με οποιαδήποτε μορφή. Ο κύριος Μπακογιάννης έχει δεσμεύσει για τα επόμενα 3 χρόνια όλο το ποσό του προϋπολογισμού του για το τεχνικό του πρόγραμμα σε συγκεκριμένα έργα τα οποία έχει ομαδοποιήσει σε μεγάλες εργολαβίες. Σε αντίθεση με τον προηγούμενο κύριο Καμίνη, ο οποίος έσπαγε τις εργολαβίες σε μικρές με το πρόσχημα ότι θα μπαίναν πιο πολλές εταιρείες να πάρουν ένα κομμάτι από αυτές τις δουλειές. Δηλαδή, ο κύριος Μπακογιάννης έχει επικεντρώσει σε πεζοδρόμια, σε ασφαλτοστρώσεις, σε προσβασιμότητα, σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, σε έργα πρασίνου σε ένα μεγάλο ύψος και σε συντηρήσεις σχολικών χώρων. Όλος ο προϋπολογισμός του είναι δεσμευμένος και κατατεθειμένος σε στοχοθεσία ανά εξάμηνο και έτος για τα επόμενα 3 χρόνια. Έχει κατατεθεί και έχει εγκριθεί από τα αρμόδια όργανα εν προκειμένου από το παρατηρητήριο των Δήμων που ελέγχει τους προϋπολογισμούς του. Ό,τι λοιπόν λέει ο κύριος Μπακογιάννης είναι μία επικοινωνιακή
μια επικοινωνιακή πρόταση, μπούρδα τη χαρακτηρίζω, τη στιγμής. Διότι καμία πρόταση δεν υπάρχει. Τι λέμε εμείς? Καταρχήν να δηλώσω τη συμπαράστασή μου και να αποδοκιμάσω την επίθεση που δέχτηκε σήμερα ο πρόεδρος του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού. Χτες ο πρόεδρος του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού. Θεωρούμε ότι οποιαδήποτε λύση υπάρχει στο πρόβλημα δεν μπορεί να είναι η βία. Σε οποιοδήποτε πρόβλημα. Το δεύτερο είναι, έκανε ένα λάθος ο κύριος πρόεδρος του Παναθηναϊκού αναφερόμενος στην ιδιοκτησία της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Το γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας είναι κατατιθεμένο στο κτηματολόγιο και στα υποθηκοφυλάκια ως περιουσία του Δήμου Αθηναίων, ο οποίος πληρώνει και τον αντίστοιχο έμφυα από τότε που εφαρμόστηκε. Υπάρχει ιδιαίτερη συμφωνία, η οποία ως βασική αίρεση για να μπορεί να παραχωρείται το γήπεδο στον Παναθηναϊκό είναι να υπάρχει ο Ερασιτέχνης Παναθηναϊκός. Έτσι απλά. Είναι βασική προϋπόθεση. Εμείς σε κάθε περίπτωση συμφωνούμε με τη διπλή ανάπλαση όπως αυτή διαμορφώθηκε μετά την παρέμβαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Δηλαδή, με γήπεδο ποδοσφαίρου στο Βοτανικό, κλειστό γυμναστήριο επίσης στο Βοτανικό, δεύτερο κλειστό γυμναστήριο για τις ανάγκες του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού, ανοιχτά γήπεδα ήπιων αθλητικών δραστηριοτήτων στο χώρο, υπαίθριο και όχι υπόγειο πάρκινγκ, εμπορικούς χώρους επί του κελίφους των γηπέδων και των εγκαταστάσεων και όχι ξεχωριστές και διαμόρφωση πάρκου 45 στρεμμάτων στην ευρύτερη περιοχή του Ελαιώνα. Η διπλή ανάπλαση προβλέπει γκρέμισμα του γηπέδου της Λεωφόρου Αλεξάνδρας και παραμονή ενός μόνου κομματιού στη θύρα 13, το οποίο θα λειτουργεί ως μουσιακός χώρος για τον Ερασιτέχνη Παναθηναϊκό και θα ενοποιεί τον περιβάλλοντα χώρο μέχρι τα Κουντουριώτικα ως ένας χώρος ελεύθερου, πρασίνου και ήπιων αθλητικών εγκαταστάσεων. Σε αυτή τη γραμμή θα κινηθούμε και θα υποστηρίξουμε όλο αυτό το project εάν ποτέ ο Δήμαρχος το φέρει για συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Σε κάθε περίπτωση σε συνεργασία και με τη Λαϊκή Συσπήρωση αλλά και με την Παύλο Γεροπάνο θα θέσουμε το ζήτημα της προώθησης και της εφαρμογής του νόμου. Γιάννη, τον χάσαμε τον Κώστα. Νόμου της διπλής ανάπλασης, έτσι το ώστε να δρομολογηθούν οι διαδικασίες. Ο κύριος Μπακογιάννης, από την εμπειρία μας μέχρι τώρα, αυτό το οποίο... Κώστα! Αν θέλεις μισό λεπτό, αν μ' ακούς, λίγο πιο δυνατά το μικρόφωνο σου. Δεν ξέρω αν η ένταση του έχει κάποιο θέμα ή κάποιος πρέπει να κλείσει το μικρόφωνο του, ας πούμε ο Στέλιος, ο Μπρατσόλης, το βλέπω να είναι ανοιχτό συνέχεια. Το έχω κλείσει, κύριε Γιάννη. Όχι, δεν το έχει κλείσει, είναι ανοιχτό, Στέλιο. Έλεγα λοιπόν ότι εμείς θα στηρίξουμε την πρόταση για τη διπλή ανάπλαση με αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις και με απαραίτητη προϋπόθεση την παραχώρησή του στον Ερασιτέχνη Παναθηναϊκό, έτσι το ώστε αυτό που λέει ο κύριος Γιαννακόπουλος να δημιουργηθεί η πράσινη γειτονιά, όπως το είπε, βεβαίως να ανήκει με μία σύμβαση παραχώρησης στον Παναθηναϊκό στη συγκεκριμένη περιοχή. Αυτή θα είναι η πρότασή μας και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτό θα υποστηρίξουμε και θα προσπαθήσουμε να αποφύγουμε όλα αυτά τα μεγαλεπίβολα του κυρίου Μπακογιάννη με εταιρείες και αξιοποίηση, δηλαδή δημιουργίας χώρους εμπορικών χρήσεων με διάφορες εταιρείες, μέσος ΔΙΤ κλπ, ούτως ώστε να φύγει η κατάσταση σε μια άλλη, άλλη δραστηριότητα, την οποία σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε. Θέλουμε λοιπόν εκεί να γίνει μια γειτονιά που θα έχει αυτά που προβλέπονται και θα είναι ο Παναθηναϊκός αυτός που θα έχει την ευθύνη. Δεν ξέρω αν θέλει να προσθέσει κάτι ο Γιάννης ο Μπουρνούς ή ο Τζούλιος ο Συναδεινός για το ίδιο θέμα. Δεν έχω να
Να πω κάτι καινούριο. Νομίζω ότι ο Κώστας Αλεξίου περιέγραψε επακριβώς την τοποθέτησή μας. Ο Παναθηναϊκός πρέπει να έχει γήπεδο αντάξιο του μεγέθους και της ιστορίας του. Το οποίο γήπεδο όμως για να γίνει χρειάζονται για μας δύο πράγματα. Το πρώτο είναι να τηρηθούν αυστηρά οι προδιαγραφές ενός πλάνου και να μην έχουμε από το παράθυρο και τις τελευταίες στιγμής σκανδαλώδεις διατάξεις για να γίνουν άλλα πράγματα. Το είπε ο Κώστας Αλεξίου πολύ καλά. Και το δεύτερο είναι ο Δήμαρχος Αθηναίων να σταματήσει τις αερολογίες. Πράγμα το οποίο δυστυχώς βλέπω δύσκολο, διότι κατάγεται από την ίδια πολιτική σχολή με το συγγενή του, τον κύριο Μητσοτάκη, που τον ενδιαφέρει επικοινωνία και όχι ουσία. Και αυτό με κάνει να απεσιοδοξώ. Εμείς σε κάθε περίπτωση απαρέγκλιτα τηρούμε τη θέση που μόλις σας περιγράψαμε, θέλοντας να δούμε τον Παναθηναϊκό να αποκτά δικό του γήπεδο με τις προδιαγραφές και τα μεγέθη που ταιριάζουν σε ένα τέτοιο σύλλογο. Μάλιστα, ευχαριστούμε τον Γιάννη τον Μπουρνού. Καθώς δεν υπάρχει άλλη γραπτή ερώτηση, θα ήθελα να δώσω το λόγο στον Μάκη τον Διώγο, και υπάρχουν και συνάδελφοι που ακόμα δεν έχουν κάνει ερώτηση, αν θέλουν και αυτοί μπορούν να την καταθέσουν. Μάκη. Ναι, καλησπέρα. Εγώ θέλω να μείνω λίγο στο επαγγελματικό κομμάτι. Είναι σεβαστές έτσι απόψεις και γνωστές στο χώρο για τον αεραστεχνικό αθλητισμό και όλα αυτά. Εγώ θέλω να μείνω λίγο στο επαγγελματικό και κυρίως στο ποδόσφαιρο. Λοιπόν, ένα από τα τελευταία, από τις τελευταίες αποφάσεις που πήρε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ στον επαγγελματικό αθλητισμό ήταν η δημιουργία της Super League 2. Η Super League 2 με την, ουσιαστικά με την οικονομική τηλεοπτική στήριξη της ΕΡΤ. Βλέπουμε σήμερα ότι ο μήνας έχει 11 Ιουνίου, η Super League 2 δεν έχει ξεκινήσει. Η Super League έχει ξεκινήσει όπως έχει ξεκινήσει, ακολουθώντας έτσι τις νόρμες της UEFA. Εγώ διαφωνώ, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Και υπάρχουν 4-5 ομάδες οι οποίες κάνουν συζητήσεις με τις υπόλοιπες να μην ξεκινήσει το πρωτάθλημα της Super League 2, να γίνουν αναδιαρθρώσεις, να αυξηθούν και όλα αυτά. Θέλω καταρχάς, επειδή είναι η πρώτη φορά που έτσι, έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε και με τον υπεύθυνο του βουλευτή, τον Γιάννη, και με τον Τζούλιο και με τον Κώστα μετά την αλλαγή της κυβέρνησης, θέλω καταρχάς αν μπορείτε να μου κάνετε μια αποτίμηση της επιλογής αυτής. Δηλαδή, να δημιούργησε ο ΣΥΡΙΖΑ άλλη μια επαγγελματική κατηγορία στο ήδη καταταλαιπωρημένο ελληνικό ποδόσφαιρο. Πρώτον. Και δεύτερον, αν έχετε κάποια πρόταση, κάποιο σχέδιο, κάποια επαφή με τις ομάδες του Super League 2, γιατί ήδη ανακοινώθηκε, ας πούμε, ότι αρχές Αυγούστου, θα το ξέρετε, θα γίνει το μπαράζ του δεύτερου της Super League, από το τέλος, με τον δεύτερο της Super League 2, αρχές Αυγούστου. Δηλαδή, η ομάδα που θα τερματίσει η δεύτερη, και ελπίζω να είναι ο Πανιώνιος, ας πούμε, θα έχει κανένα μήνα αγωνιστική απραξία για να παίξει τον Αύγουστο μπαράζ. Αυτό. Τζούλιο, δεν ξέρω αν θες να απαντήσεις εσύ, ως έχουν και κυβερνητική θητεία. Να κάνω ένα γρήγορο σχόλιο για να μιλήσω, ναι, Τζούλιο, πιο αναλυτικά. Εμείς αυτό που επιχειρήσαμε να κάνουμε, και δεν είναι μόνο από το ότι ονομάστηκε έτσι, ας πούμε, η δεύτερη κατηγορία, είναι ένα πλέγμα μέτρων και με την ανάμειξη της ΕΡΤ, και μπορώ να το εξηγήσω αυτό. Επιχειρήσαμε να αναβαθμίσουμε το προϊόν και να προσπαθήσουμε, αναβαθμίζοντάς το με διάφορους τρόπους, να αποφύγουμε τα φαινόμενα που βλέπουμε να επισυμβαίνουν τα τελευταία χρόνια και που τώρα βέβαια και με τον κορονοϊό, με αφορμή την κρίση του κορονοϊού, την οικονομική φαίνεται να εντείνονται, ομάδων να παίζουν ένα χρόνο, μετά να αποσύρονται ή να ανεβαίνουν και να μην μπορούν να παίξουν και το καθεξής. Η υπόθεση με την ΕΡΤ, σε αντίθεση με το πώς παρουσιάστηκε από την κυβέρνηση όταν τα πήρε όλα πίσω για να ευνοήσει την ΟΒΑ, ήταν μια υπόθεση. Διότι αυτή τη στιγμή, έτσι όπως έχουμε οδηγηθεί,
ξαναγύρισαν οι ομάδες στις διαθέσεις του ιδιώτη. Με την κρατική στήριξη μέσω της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης, πρώτον δώσαμε τζάμπα προϊόν στον τηλεθεατή, χωρίς να, πώς το λένε, να αναγκάζεται να πληρώσει συνδρομή κάθε μήνα για να απολαμβάνει ένα τόσο λαϊκό άθλημα όσο το ποδόσφαιρο, τόσο με τέτοια απήχηση. Δεύτερον, δώσαμε ανάσα στα σωματεία, παίζοντας με τιμές όχι πολύ πάνω από τις αγοράς, πολλές και εντός του πλαισίου της αγοράς. Βάλαμε όρους διαφάνειας στο πλαίσιο για την προβολή, για την τηλεοπτική προβολή, και προσπαθήσαμε, έτσι δεν ξέρω, μπορεί να κάναμε και λάθος, εγώ σας λέω τη δική μας άποψη. Νομίζω ότι προσπαθήσαμε με όλες μας τις δυνάμεις να αναβαθμιστεί έτσι το προϊόν, ώστε να βλέπουμε και ποιοτικότερη μπάλα, αλλά και να αποφεύγουμε όσο γίνεται τη χειραγώγηση, την εξάρτηση, και να αποφεύγουμε επίσης και τη χειραγώγηση μέσω του στοιχηματισμού, του παράνομου στοιχήματος. Η κυβέρνηση της Δημοκρατίας, με το που ήρθε το ξύλο σε όλο αυτό, μας έριξε λάσπη στον ανεμιστήρα ότι πετάγαμε λεφτά του ελληνικού λαού για να δώσει το περιτύλιγμα ποιο. Τύλιξε με το περιτύλιγμα αυτό ότι εμείς πετάγαμε τα λεφτά του ελληνικού λαού. Τύλιξε την επιστροφή των τηλεοπτικών δικαιωμάτων και βασικά των ποδοσφαιρικών ομάδων στην ομοιρία του ιδιώτη. Και μάλιστα τότε συνδυαζόμενη αυτή η αλλαγή με τη φημολογούμενη εξαγορά της Nova Fortnite από τον Όμηρο Μαρινάκη, που από ό,τι ξέρω τελικά δεν έχει προχωρήσει. Οπότε φανταστήκαμε κι εμείς τότε ότι έτσι όπως πήγαιναν τα πράγματα, πέρα από το να γυρίσει στο ιδιωτικό συμφέρον, υπήρχε και μια προέκταση εκεί. Σας θυμίζω την υπόθεση του Μέρντοχ με το Sky Sports, αν δεν κάνω λάθος, Sky B, και την θέλησή του να εξαγοράσει τότε τη Manchester United. Το είχαμε φέρει και στη Βουλή. Δεν μπορεί κανείς να κάθεται και στις δύο πλευρές του τραπεζιού όταν διαπραγματεύεται τηλεοπτικά δικαιώματα, έτσι. Να είναι και αυτός που κάνει τη ζήτηση και αυτός που κάνει την προσφορά, οδηγεί σε πολύ εύκολα συμπεράσματα για το τι θα μπορούσε να έχει συμβεί. Εμείς λοιπόν χρησιμοποίησαμε τη δημόσια τηλεόραση ως μοχλό για να διασφαλίσουμε αυτά που σας περιέγραψα. Δυστυχώς αυτά πάρθηκαν πίσω. Δεν λέω ότι θα λυνόταν όλα τα προβλήματα, αλλά ήταν μια κίνηση που κατά τη γνώμη μου συντελούσε στο να βελτιωθεί η κατάσταση. Μάλιστα. Τζούλιο, αν έχεις να προσθέσεις κάτι. Να σας πω, εμένα η δική μου η εμπλοκή ήταν έντονη στην πρώτη περίοδο, όταν προσπαθούσαμε επί Υπουργείας Κοντονή να πείσουμε την UEFA να έρθει εδώ και να επιβάλει στην ΕΠΟ τους κανόνες της, τους δικούς της κανόνες όσον αφορά τους αθλητικούς δικαστές, όσον αφορά τα άτομα τα οποία εμπλέκονταν με δικαστικές εκκρεμότητες, τα οποία η ΜΕΝ UEFA τα έδιωχνε, η ΔΕ ΕΠΟ εδώ στην Ελλάδα εκείνη την εποχή τα είχε σε υψηλόβαθμες διοικητικές θέσεις. Στην πορεία δεν είχαμε συμπλοκή, όμως μπορώ να σας πω ότι συμφωνώ απολύτως με την προσπάθεια που έγινε καταρχήν για τη μείωση των ομάδων των επαγγελματικών, ούτως ώστε να υπάρχει βιωσιμότητα στο ελληνικό επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Αυτό ήταν το βασικό κίνητρο των ενεργειών που έγιναν. Δεν ήταν μόνο ότι θα υπήρχε μία ή δύο δεύτερη κατηγορία, αλλά ο αριθμός των ομάδων ο οποίος προτείνονταν τότε ήταν λιγότερος, και μάλιστα σε μία διαδικασία ώστε να είναι ερασιτεχνικές οι πιο χαμηλές κατηγορίες. Αν αυτό ήταν αποτελεσματικό ή όχι θα το δούμε. Εξάλλου βρίσκεται σε εξέλιξη τώρα πάλι μια συζήτηση. Αυτό που είπε ο Γιάννης έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία για τα τηλεοπτικά συμβόλαια. Εμείς
ήμασταν υπέρ της κεντρικής διαχείρισης, ήμασταν υπέρ του η ελληνική δημόσια αθλητική τηλεόραση να μπορεί να συμβάλλει ώστε όλος ο κόσμος να παρακολουθεί το επαγγελματικό ποδόσφαιρο και κυρίως να μην υπάρχει το στοιχείο της χειραγώγησης, όπως είπε και ο Γιάννης, από μεταξύ των ομάδων, πάντα σε σχέση με τα συμβόλαια τα τηλεοπτικά των συνδρομητικών καναλιών. Αυτό ήταν το κίνητρο το δικό μας, καλύτερη βιωσιμότητα, μεγαλύτερη εξυγίανση και διαφάνεια. Η ιστορία θα κρίνει. Μάλιστα. Επειδή αναφέρθηκε ο Τζούλιος τώρα στις συζητήσεις που είχε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, τις θυμόμαστε πολύ καλά, μακρόχρονες, με τις διεθνείς ομοσπονδίες, υπάρχει μια ερώτηση, και ήταν η πάσα αυτή, του συναδρέφου του Νίκου του Συριώδη από το Σπόρ 24, που αναφέρεται στο θέμα του μνημονίου της συνεργασίας που υπέγραψε η κυβέρνηση Μητσοτάκη και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός με την FIFA και την UEFA και περιμένει τις προτάσεις τους, τις οποίες πρέπει να ακολουθήσουμε και πάντα υπάρχει ο κίνδυνος του Brexit, όπως αναφέρει ο συνάδελφος του Συριώδης. Ποια είναι η θέση του ΣΥΡΙΖΑ για την παραμβατικότητα των διεθνών ομοσπονδιών στο ελληνικό ποδόσφαιρο, αν θέλετε να κάνετε ένα επιπλέον σχόλιο? Να προηγηθεί ο Γιάννης αν επιθυμεί και μετά μπορώ κι εγώ. Το λέω γιατί έχει τοποθετηθεί όλα στη Βουλή, έχουμε κάνει τοποθέτηση επ' αυτού. Αλλά μπορώ και... Γιάννη, δεν ξέρω αν... Όχι, μία πρόταση και ο Τζούλιος Συνοδηνός μπορεί να συνεχίσει. Εμείς φέραμε τις Διεθνείς Ομοσπονδίες στην Ελλάδα όχι σε μία προσπάθεια ομοιρίας, έτσι, μιας ιδιότυπης ομοιρίας του ελληνικού ποδοσφαίρου, ας πούμε, στις επιταγές των ξένων. Καλέσαμε τις Διεθνείς Ομοσπονδίες και καταφέραμε να τις φέρουμε στην Ελλάδα σε μία απόπειρα, μέσα από τη συνεργασία και την μετάδοση τεχνογνωσίας, να προσπαθήσουμε, αν όχι να εξυγειάνουμε πλήρως, που είναι ο απότερος στόχος, υποτίθεται στα λεγόμενα όλων των κυβερνήσεων, βέβαια τις πράξεις τους κρίνονται, τουλάχιστον να μπει ένα πλαίσιο το οποίο να ξεφεύγει από τα τοπικά παράκεντρα που επηρέαζαν την κατάσταση στο ποδόσφαιρο και συνεχίζουν να επηρεάζουν. Σε κάθε περίπτωση δεν ισχυρίζεται κανένας ότι οι διεθνείς ομοσπονδίες έχουν πιει το αμόλυντο νερό, έτσι. Και από τα δικά τους πλάχνα έχουν προκύψει σκάνδαλα στο παρελθόν και ούτω καθεξής διαφορετικής φύσης. Αλλά σε κάθε περίπτωση, εφόσον υπάρχει ένα διεθνές πλαίσιο, εμείς αυτό που επιδιώξαμε φέρνοντας ομοσπονδίες εδώ είναι μια προσπάθεια να οδηγηθούν τα πράγματα σε μια πιο υγιή κατάσταση. Δεν ξέρω αν το πετύχαμε ή όχι, σίγουρα όμως κάναμε μια προσπάθεια, κάναμε κινήσεις. Τώρα βλέπουμε πολλή επικοινωνία. Πολλή επικοινωνία, σας το έλεγα και πριν. Επαφές, φωτογραφίσεις, χειραψίες προ-κορονοϊού, αγωνιές σήμερα για να μην μεταδώσουμε και τον κορονοϊό, υπογράφονται διακηρύξεις και τελικά τι. Τελικά τι, εμένα το ρητορικό μου ερώτημα είναι αν κάνει ταμείο αυτή τη στιγμή ο κύριος Αβγιαννάκης. Τι απολογισμό θα δώσει και γι' αυτό το ζήτημα. Αυτό μπορεί να συνεχίσει ο Τζούλιος. Ακούστε εμάς, συμφωνώ απολύτως σε όσα είπε ο Γιάννης. Εμάς δεν μας αρέσει οι διεθνείς αθλητικές ομοσπονδίες να προσπαθούν να επιβάλλουν πράγματα που πολλές φορές δεν εναρμονίζονται και με την ελληνική αθλητική νομοθεσία και με τα συνταγματικά πλαίσια ενίοτε. Αλλά αυτό είναι ένα μεγαλύτερο πρόβλημα που αφορά, αν θέλετε, όχι μόνο την Ελλάδα, αφορά γενικά τη λειτουργία των παγκόσμιων και ευρωπαϊκών αθλητικών ομοσπονδιών σε σχέση και με το ευρωπαϊκό δίκαιο. Αυτό δηλαδή συμβαίνει και σε άλλες χώρες. Εδώ λοιπόν, όταν έχουμε μια τέτοια κατάσταση, πρέπει εμείς να διασφαλίζουμε ότι θα τηρούνται κάποια τα βασικά ζητήματα του ελληνικού συντάγματος και του αθλητικού νόμου, αλλά ταυτόχρονα δεν γίνεται να μην παίρνουμε υπόψη μας και ζητήματα που αφορούν το καλώς εννοούμενο αυτοδιοίκητο των αθλημάτων και της κάθε ομοσπονδίας. Στην προκειμένη περίπτωση της UEFA και της FIFA. Να σας δώσω ένα παράδειγμα, αυτό είναι προσωπικό μου βίωμα.
όταν είχαμε πάει στο εξωτερικό στην UEFA εκείνα τα δύσκολα χρόνια του 2015 και προσπαθούσαμε να πείσουμε την UEFA να παρέμβει με την έννοια, με την λογική της εξυγίανσης. Δεν μπορούσαν να πιστέψουν στις συζητήσεις που κάναμε. Ήταν τότε, συγκεκριμένα θα σας αναφέρω, ο Ιφαντίνο δεν ήταν τότε ακόμα πρόεδρος και ο Πλατινί. Και τους είχαμε ρωτήσει τι γίνεται με βάση το δικό σας κανονισμό, αν κάποια πρόσωπα κατηγορούνται, είναι υπόδικοι ή έχουν ανοίξει δικογραφίες σε σχέση με ενέργειές τους, πώς αντιμετωπίζετε αυτά τα πρόσωπα, τους επιτρέπετε να συμμετέχουν σε διοικήσεις, σε όργανα του ποδοσφαίρου, του ευρωπαϊκού και του παγκόσμιου? Η απάντηση ήταν όχι, είμαστε σαφείς. Εμείς και μόνο με την υπόνοια ότι μπορεί κάποιος να έχει εμπλοκές, τους αποβάλλουμε μέχρι να καθαρίσει η υπόθεση. Και μας είχαν αναφέρει μάλιστα ως παραδείγματα τη Φενέρμπαξε, παλιά που είχε τιμωρηθεί, μια ομάδα πάλι από την Κροατία, μια από την Πολωνία, αν θυμάμαι καλά, η Λότζ, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι ποια ήταν. Και όταν εμείς τους αναφέραμε ότι με βάση τον κανονισμό των τότε της ΕΠΟ έπρεπε να έχει 2 ή 3 περιπτώσεις εμπλοκής κάποιος ούτως ώστε να τεθεί σε εποπτεία ή σε κατάσταση αποβολής, δεν το πιστεύανε. Αυτό είναι πολύ χαρακτηριστικό, ότι εμείς είχαμε να αντιμετωπίσουμε μια κατάσταση στην ΕΠΟ τότε που ήταν πολύ πιο πίσω και από τα ευρωπαϊκά πλαίσια και τον κανονισμό και της UEFA και της FIFA. Επομένως, το να έρθει εδώ τότε η αντιπροσωπεία τους και να ακολουθήσουν οι συζητήσεις και ό,τι έγινε και τα λοιπά μετά, ήταν το πρώτο βήμα για να προχωρήσουμε σε μια κάθαρση και σε μια εξυγίανση. Εμείς πιστεύουμε στην εξυγίανση και είναι μια διαδικασία η οποία πρέπει να συνεχιστεί και να μην μείνει σαν το μετέωρο βήμα του Πελαργού. Αυτό θέλω να σας πω και πραγματικά πολλές φορές, και αυτό είναι προσωπική μου άποψη, έτσι θεωρήστε το, πρέπει και οι άνθρωποι του ποδοσφαίρου από τα κάτω να ενεργήσουν, να χειραφετηθούν και από τους παράγοντες και σε επίπεδο ενώσεων και σε επίπεδο σωματείων. Αν δεν γίνει αυτό, πιστεύω ότι πάντα την ατμόσφαιρα στο ελληνικό ποδόσφαιρο θα την καθορίζουν οι ανταγωνισμοί των ιδιοκτητών των μεγάλων ΠΑΕ και πάντα θα βλέπουμε αυτό το κλίμα και την τοξικότητα που υπάρχει, από την οποία θέλουμε όλοι να απαλλαγούμε για να έχουμε καλύτερο ποδόσφαιρο. Μάλιστα. Έχω μια δεύτερη ερώτηση από την Ασπρασία την Βελονάκη, αλλά επειδή υπάρχουν κάποιοι συνάδελφοι που δεν έχουν ερωτήσει, θα ήθελα να τους ρωτήσω, δηλαδή βλέπω τον Θοδωρή, τον Γιωργαντά, την Αλέγκα, τη Ζουμή, τους συναδέλφους από την Έρα Σπορ, τον Τάστον Αντωνίνη, τον Τάστον Επιτρόπου, αν θέλουν να κάνουν κάποια ερώτηση ή να προχωρήσουμε στην ερώτηση της Ασπασίας. Ο χρόνος βέβαια λιγοστεύει. Δεν βλέπω κάποια αντίδραση. Συγγνώμη. Ναι. Πριν, αν μου επιτρέπει η Ασπασία, πριν προχωρήσουμε, επειδή είναι διευκρινιστική σε κάτι που είπε ο κύριος Αλεξίου πριν, γιατί δεν είναι σημαντικό το ζήτημα, θα ήθελα να το έχουμε ξεκάθαρα, να μην υπάρχει κάποια παρανόηση. Είπε ο κύριος Αλεξίου ότι στον προϋπολογισμό στο Δήμο Αθηναίων του κυρίου Μπαγκογιάννη για την επόμενη τριετία δεν προβλέπεται τίποτα για το γήπεδο του Παναθηναϊκού. Αυτό κατάλαβα. Κατάλαβα καλά. Μια χαρά. Και, νομίζω και ότι ο Κώστας... Στοχοθεσία, υπάρχει όλοι οι δημόσιοι οργανισμοί υποβάλλουν πλέον τη στοχοθεσία για το τι θα κάνουν, εγκρίνεται και μετά έχουν δυνατότητα να κάνουν εκταμιεύσεις. Αυτό έχει υποβληθεί για τα επόμενα 3 χρόνια και δεν έχει ουδεμία αναφορά, ουδεμία αναφορά. Και είναι δεσμευμένο όλο το ποσό, όλο. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι πιο σαφές, έτσι δεν είναι, Τάσο, δεν, ναι, μπορούσε ναι, να γίνει. Όσο και φαίνεται παράδοξο με βάση αυτά που λέει ο Δήμαρχος Αθήνας, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, πάμε στην ερώτηση Ασπασίας Βελονάκη, η οποία... Να κάνω εγώ ένα σχόλιο. Ναι. Λοιπόν,
σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα το οποίο παρουσιάζουμε, το οποίο με κάποιο τρόπο έχουμε επικοινωνήσει και στην ηγεσία του Υπουργείου Αθλητισμού, υπάρχει μια βασική διαφωνία στην αντίληψη. Και αυτό είναι, σας το είπαμε, ότι εμείς επιδοτούμε την εργασία, αυτοί θέλουν να επιδοτήσουν την ανεργία. Αυτό είναι κομβικό, άρα λοιπόν δεν μπορούν να αλλάξουν τη φιλοσοφία τους. Ωστόσο όμως κάποια πράγματα που αφορούν την απευθείας ενίσχυση του αθλητικού σωματείου, εκεί μπορεί να βρεθεί κοινός τόπος. Εάν προβληθεί και από τα μέσα, θα μπορούσε δηλαδή, στηριζόμενοι και σε αυτό που είπε ο Σέγας χτες, αλλά και η Ομοσπονδία Μπάσκετ για την ενίσχυση των σωματείων κτλ., θα μπορούσε να υπάρξει μια πίεση προκειμένου να υπάρχουν πιο θαραλέα μέτρα άμεσα σε αυτή την κατεύθυνση. Και ας μην είναι αυτά που λέμε εμείς, ας είναι κάποια άλλα, αλλά σε αυτή την κατεύθυνση, να ενισχυθούν τα σωματεία. Αυτό που θέλω όμως εγώ να σας πω και να σας μείνει, γιατί αν έχουμε κάποια συνεργασία, εμείς αφήσαμε πάρα πολλά πράγματα στο Υπουργείο Αθλητισμού, τα οποία ήταν και κυρίως ανέξοδα, αλλά απλώς διοικητικές αποφάσεις, τα οποία θα μπορούσαν πολύ εύκολα να τα προχωρήσουν. Για παράδειγμα, το Εθνικό Σύστημα Άθλησης για Όλους υπάρχει σαν ένα πακέτο, το οποίο το έχουν και οι υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού κοστολογημένο, το οποίο μπορούν με μια διοικητική πράξη, δεν χρειάζεται νόμος, να το εφαρμόσουν παντού, είτε να το κάνουν σε συνεργασία με δήμους, είτε απευθείας από το κεντρικό κράτος. Μπορούν να βάλουν και ιδιώτες, μπορούν χίλια δύο πράγματα. Υπάρχει ένα πλήρες σχέδιο ανασύνταξης και αναδιάρθρωσης των κινήτρων για τους αθλητές, το οποίο είναι όχι μόνο έτοιμο, είναι αλγοριθμοποιημένο, το οποίο το μόνο που μένει είναι να το περάσουν από μια διαβούλευση με τις ομοσπονδίες και να το εφαρμόσουν, γιατί έχει μια σημαντική διαφορά. Δεν πρημοδοτεί τη νίκη, αλλά πρημοδοτεί την προσπάθεια σε βάθος χρόνου. Και με αυτόν τον τρόπο καλύπτει τους αθλητές οι οποίοι δεν είναι κομίτες, εμφανίζονται σε ένα σχολικό πρωτάθλημα, κάνουν μια νίκη και μετά εξαφανίζονται, αλλά αυτούς οι οποίοι διαχρονικά είναι ανταγωνιστικοί. Ασχολούνται δηλαδή συστηματικά με τον αθλητισμό. Αυτό είναι έτοιμο, μπορούσαν να το εφαρμόσουν. Το ξέρει ο κ. Μαυρωτάς. Ως αντιπολίτευση είχε συμφωνήσει, δεν ξέρω γιατί δεν το εφαρμόζει. Υπάρχει ένα πλήρες σχέδιο αναμόρφωσης των σχολικών πρωταθλημάτων, γιατί πλέον τα σχολικά πρωταθλήματα είναι υπόθεση 2-3-5 ιδιωτικών σχολείων. Και αυτό υπάρχει. Το έχουν στο γραφείο τους, δεν χρειάζεται να κάνουν τίποτα. Οι περισσότερες ομοσπονδίες συμφωνούσαν, μπορούν να το εφαρμόσουν. Υπάρχει ένα πλήρες σχέδιο που αφορά την αξιολόγηση, την παραμετρική αξιολόγηση με συγκεκριμένο αλγόριθμο, τον οποίο αυτοί πήραν τα κριτήρια, αλλά δεν πήραν τον αλγόριθμο. Αν εφαρμόσουν τον αλγόριθμο, δεν θα υπήρχε αυτή τη στιγμή η κατάσταση που υπάρχει με τις μειώσεις στους προϋπολογισμούς των σωματείων. Γι' αυτό λέμε ότι οι μειώσεις είναι στοιχείο χειραγώγησης. Το κάνανε επίτηδες, διότι ο αλγόριθμος θα έβγαζε άλλα νούμερα από αυτά που μοιράσανε αυτή τη στιγμή. Είναι εκεί, τον έχουν, δεν καταλαβαίνω γιατί δεν το κάνουν. Υπάρχουν και ένα σωρό άλλα ζητήματα που υπήρχαν, ας πούμε, για την κολύμβηση, την εξάπλωση της κολύμβησης παντού σε όλη την πρωτοβάθμια εκπαίδευση και στα νηπιαγωγεία, το οποίο και αυτό είναι οργανωμένο με κόστος, με τρόπους που μπορεί να γίνει, με πολλές εναλλακτικές λύσεις, το οποίο μπορούν όλοι να το πάρουν και να το εφαρμόσουν. Είχε συμφωνήσει και το Υπουργείο Παιδείας. Θα μπορούσαν να το κάνουν, δεν το κάνουν. Άρα λοιπόν ο κύριος Μαυρωτάς αυτά τα ξέρει, ο κύριος Αφηγενάκης δεν ξέρω αν τα ξέρει, οι υπηρεσίες τα ξέρουν, ειδού η Ρόδος, ειδού και το πείδημα. Άρα λοιπόν, αν θέλουν να κάνουν πράγματα για τον αθλητισμό, εμείς έχουμε αφήσει πάρα πολύ δουλειά. Και αν τα κάνουν, δεν θα βγούμε και να τους πούμε ότι μας τα κλέψατε. Θα τους πούμε μπράβο, καλά τα κάνατε. Γιατί δεν προλάβαμε κάποια από αυτά πραγματικά να τα κάνουν. Η ερώτηση την οποία απάντησε ήδη ο Κώστας ο Αλεξίου, αλλά μπορεί να γίνει και ένα σχόλιο και από τον Γιάννη τον Μπουρνού και από τον Τζούλιο, είναι αν μέχρι τώρα η αθλητική ηγεσία έχει την ευήκο νους, ας πούμε, στις επισημάνσεις της αξιωματικής αντιπολίτευσης από τις εκλογές μέχρι σήμερα. Δεν ξέρω αν θέλετε ή ο Γιάννης ή ο Τζούλιος να κάνει κάποιο σχόλιο.
Όπως θέλετε, με όποια σειρά θέλετε. Γιάννη. Όχι, μία πρόταση. Σας το είπα και πριν. Από την αρχή της θητείας του και στη βάση του επικοινωνιακού παιχνιδιού, ο κύριος Αυγεννάκης επικαλείται την ανάγκη συνενέσεων. Η συνένεση επιτυγχάνεται με ειλικρινή διάλογο. Και μιλώντας, ας πούμε, από τη σκοπιά μιας κυβέρνησης, η συνένεση με πλευρές της αντιπολίτευσης επιτυγχάνεται όταν κάνεις και εσύ πίσω σε κάποια από αυτά που λες ή για να αποδεχτείς ένα τμήμα έστω αυτόν που προτείνει αντιπολίτευση. Στην πραγματικότητα, λοιπόν, ο κύριος Αυγεννάκης επικαλούνταν την ανάγκη συνενέσεων, αλλά αυτό που είδαμε και στο αθλητικό του νομοσχέδιο, αλλά και στη συνέχεια, είναι ότι ίσα-ίσα προκάλεσε πολλώσεις. Να θυμίσω ότι στο κομμάτι της αναδρομικότητας των θητειών στις αθλητικές ομοσπονδίες που πήγε να περάσει, εμείς καταθέσαμε ένσταση αντισυνταγματικότητας, η οποία διαμόρφωσε μια άλλου τύπου συνένεση. Όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης ψήφισαν υπέρ της αντισυνταγματικότητας της αναδρομικότητας, για την οποία μάλιστα είχε αποφανθεί και ο επιφανής ο κ. Αλμυζάτος. Και τότε αναγκάστηκε ο κ. Αυγεννάκης, οδηγώντας την αντιπολίτευση σε συνένεση μεταξύ μας, αναγκάστηκε να κάνει βήμα πίσω, γιατί κατάλαβε ότι θα έπεφτε αυτή η διάταξη και την απέσυρε. Χωρίς να αποσύρει βέβαια το όριο ηλικίας στο οποίο αναφέρθηκε πριν ο Τζούλιος ο Συναδεινός. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει τέτοια εικόνα μέχρι στιγμής. Δεν υπάρχει βούληση για συνεργασία, γιατί η συνεργασία απαιτεί συνθέσεις. Το μόνο βήμα που είχε επιχειρήσει ο κ. Αυγεννάκης στείνοντας φωτογράφους έξω από το γραφείο του, και εκεί κατάλαβα κιόλας και ποιο το νόημα, ήταν πριν το αθλητικό του νομοσχέδιο που κάλεσε τους τομεάρχες όλων των κομμάτων της αντιπολίτευσης κατά μόνας σε συναντήσεις στο γραφείο του στο Υπουργείο, όπου η συνάντηση που είχα παραβρεθεί κι εγώ για να ανταλλάξουμε απόψεις, να το εκθέσω τις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ, να ακούσω και τι ετοιμάζει η κυβέρνηση. Οι συνθέσεις που τελικά κυνηγούσε ο κ. Αυγεννάκης ήταν η σύνθεση της χειραψίας μπροστά στην κάμερα του φωτογράφου που περίμενε όταν ξεκίναγε και όταν τελείωνε την κάθε συνάντηση. Έκτοτε δεν υπάρχει καμία κίνηση αλλαγής και βελτίωσης αυτού του κλίματος. Και άρα αυτές είναι οι διαθέσεις της κυβέρνησης. Τζούλιο. Ένα σχόλιο, ναι, θα το κάνω και εγώ, παίρνοντας τη σκυτάλη από τον Γιάννη και τον Κώστα. Θα μπορούσα και εγώ να προσθέσω ακόμα τουλάχιστον 10 μεταρρυθμιστικές ενέργειες και πράγματα τα οποία είχαμε δρομολογήσει. Θα μπορούσα να αναφέρω και εγώ για το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και τα στάδια τα οποία έχουν δημοπρατηθεί και αυτή τη στιγμή έχουμε χάσει λίγο τη σειρά και δεν ξέρουμε σε τι εξέλιξη βρίσκονται τα έργα. Αναφέρω ενδεικτικά το κεντρικό Καφτατζόγλιο στάδιο, το οποίο έπρεπε να έχει παραδοθεί τέλος του 19, αλλά έχει περάσει ένας χρόνος και δεν έχει μπει ούτε στη δεύτερη φάση το έργο. Να αναφέρω τα δεκάδες έργα με το πρόγραμμα Φιλόδημος που ακυρώθηκαν, βγήκαν από το πρόγραμμα, ξαναμπήκαν μόνο και μόνο για να βγάλει ο κύριος Θεοδωρικάκος τις αντίστοιχες φωτογραφίες. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που μπορώ ακόμα να προσθέσω. Τα πιο πρόσφατα αφορούν το Ολυμπιακό χωριό, αφορούν τις εγκαταστάσεις που είχαμε δεσμεύσει με τον ΣΕΓΑΣ και την περιφέρεια Αττικής στο σχιστό Κορυδαλλού. Και το επόμενο διάστημα θα έχουμε, σας προετοιμάζω, το θέμα του ελληνικού και του Αγίου Κοσμά, το θέμα της καταγραφής των ελληνικών αθλητικών εγκαταστάσεων, είτε είναι δημόσιες είτε δημοτικές. Υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα τα οποία είχαμε ολοκληρώσει ή που λόγω των εκλογών την τελευταία υπογραφή τη βάζει ο κύριος Αυγεννάκης. Εμένα προσωπικά δεν με ενοχλεί καθόλου, αρκεί να έχουν συνέχεια μερικά πράγματα που έχουν δρομολογηθεί, να μην έχουμε πισωγύρισμα, να μην έχουμε ιδιωτικοποιήσεις αθλητικών χώρων, δημόσιων αθλητικών χώρων, αλλά να έχουμε αξιοποίησή τους
για τα αθλητικά σωματεία και για τους πολίτες αυτής της χώρας. Είναι πάρα πολύ άσχημο βέβαια κάποιος να λέει ότι εγώ έκανα για πρώτη φορά αυτό, εγώ εκείνο, για επικοινωνιακούς λόγους. Θέλω να το ξεπεράσουμε αυτό. Δεν τα έχει κάνει όλα για πρώτη φορά ο κύριος Αυγενάκης. Η αγωνία η δική μας είναι να συνεχίσουν κάποιες μεταρρυθμίσεις στον αθλητισμό και να ολοκληρωθούν για το καλό του αθλητισμού. Μάλιστα. Αυτά. Καθώς δεν υπάρχουν άλλες ερωτήσεις και με αφορμή αυτό που είπε ο Τζούλιος όσον αφορά το ελληνικό και τον Άγιο Κοσμά, και επειδή χθες πέρασε μία τροπολογία, ήρθε στη Βουλή μία τροπολογία από τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον Άδωνη τον Γεωργιάδη, με την οποία θα ξεκινήσει το γκρέμισμα των εγκαταστάσεων στο ελληνικό, δεν ξέρω ποια είναι η προοπτική της μεταγκατάστασης των αθλητικών ομοσπονδιών που φιλοξενούνταν στους χώρους αυτούς, και αν υπήρχε επί ΣΥΡΙΖΑ κάποιο σχέδιο, και αν αυτό τώρα το σχέδιο, ποια θα είναι η προοπτική των ομοσπονδιών που είναι σε αυτούς τους χώρους. Νομίζω ότι μπορεί να εξελιχθεί σε ένα πολύ σοβαρό ζήτημα, πέρα από το θέμα των ιδιωτικοποιήσεων των αθλητικών εγκαταστάσεων. Τζούλιο, αν... Ναι, μπορώ να πω δύο πράγματα εδώ, επειδή πήρα μέρος και στις διαπραγματεύσεις με την Ελληνικό ΑΕ και με τη Lambda Development και με τα άλλα τα συναρμόδια Υπουργεία. Εμείς είχαμε εξασφαλίσει για τον Άγιο Κοσμά, για το Εθνικό Αθλητικό Κέντρο, δύο πολύ βασικά πράγματα. Πρώτον, ότι δεν θα γκρεμιζόταν τίποτα εάν πρώτα δεν υπήρχε η κατασκευή του καινούριου στη νέα τοποθεσία που είχαμε συμφωνήσει με τους επενδυτές να πάρουμε το χώρο, το συγκεκριμένο. Αυτό υπάρχει και γραπτός. Είχαμε συμφωνήσει ότι όλες οι υποδομές από κάτω θα μεταφερόντουσαν οι αθλητικές. Μιλάω, να διευκρινίσω, για το ΕΑΚ Αγίου Κοσμά. Δεν μιλάω για τις εγκαταστάσεις που ανήκαν στο ΤΑΙΠΕΔ, στον χώρο του παλιού αεροδρομίου. Έτσι, για να είμαι σαφής. Είχαμε εξασφαλίσει ότι θα παίρναμε αρκετά στρέμματα παραπάνω από το χώρο ο οποίος θα διαιτήθετο κάτω για την επένδυση, διότι υπήρχε μία σημαντική διαφορά της αντικειμενικής αξίας του χώρου του παράκτιου με τον χώρο που είναι προς τη μεριά της Βουλιαγμένης. Είχαμε συμφωνήσει και ήδη είχαμε και έχω στη διάθεσή μου, όταν θα ανοίξει βέβαια η συζήτηση, αυτά θα τα παρουσιάσουμε, το χωροταξικό, το σχέδιο των αθλητικών υποδομών του Αγίου Κοσμά, του καινούριου, όπου είχαμε εξασφαλίσει πλέον όλες τις αθλητικές μας ομοσπονδίες, και το ΣΕΓΑΣ και την ΚΟΕ και όλα τα υπόλοιπα αθλήματα τα οποία υπήρχαν και στον παλιό χώρο. Αυτά μπορώ να σας πω μέχρι στιγμής, και καλό θα είναι να προσέχουν οι σημερινοί κυβερνώντες πώς θα χειριστούν αυτό το θέμα, διότι έχουν γνώση οι φύλακες. Μάλιστα. Να ευχαριστήσουμε πολύ, δεν ξέρω, για ένα τελικό σχόλιο και από τον Γιάννη τον Μπουρνού και από τον Τζούλιο και από τον Κώστα τον Αλεξίου, για να κλείσουμε, καθώς και ο χρόνος της τηλεδιάσκεψης τελειώνει. Εγώ θέλω απλά να σας ευχαριστήσω ξανά για την παρουσία σας στην σημερινή μας παρουσίαση. Η παρουσίαση αυτού του προγράμματος ανοίγει κι άλλο ένα διάβλο επικοινωνίας, όχι μόνο για ζητήματα επικαιρότητας, αλλά και στη βάση της αντιπαράθεσης προτάσεων και ιδεών στο προγραμματικό επίπεδο για το πώς μπορεί ο αθλητισμός να πάει μπροστά. Χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει ότι η συζήτηση μένει μόνο στη θεωρία. Έχουμε ήδη πίσω μας μια πρώτη περίοδο διακυβέρνησης, στην οποία δοκιμάσαμε στη βάσανο της πραγματικότητας την πολιτική μας για τον αθλητισμό. Ακόμη και αν είχαμε ολιγορίες, ακόμη και αν έγιναν λάθη, εγώ θεωρώ ότι κάναμε σημαντικά βήματα σε πάρα πολλές κατευθύνσεις, από τα έργα μέχρι την εξυγίανση και τη στήριξη του αεραστεχνικού αθλητισμού. Δυστυχώς, αυτό που βλέπουμε να ξετυλίγεται μπροστά μας τους τελευταίους 11 μήνες είναι μια κατάσταση οπισθοδρόμησης, η οποία πάει τώρα να επισφραγιστεί και από μια προσπάθεια χειραγώγησης και ελέγχου
των διεργασιών των αθλητικών ομοσπονδιών από την πολιτική ηγεσία του αθλητισμού. Εμείς όσο περνάει από το χέρι μας δεν θα αφήσουμε κάτι τέτοιο να συμβεί, ανοίγοντας διάλογο χωρίς προκαταλήψεις με τις ομοσπονδίες, με τα σωματεία, με τον κόσμο, τον ενεργό κόσμο του αθλητισμού και προσπαθώντας σε επίπεδο επαγγελματικού αθλητισμού παράλληλα να προτείνουμε λύσεις με βάση και τη δική μας εμπειρία, με βάση το τι πήγε καλά και το τι δεν πήγε καλά, να προτείνουμε λύσεις που πάνε τα πράγματα παρακάτω και δεν τα οδηγούν, όπως έχει σε εισαγωγικά πετύχει η κυβέρνηση Νουδού, σε έξαρση των εντάσεων και σε ακόμη μεγαλύτερη τελμάτωση. Αυτή δεν είναι μια εύκολη δουλειά, γιατί ο αθλητισμός, όχι μόνο επαγγελματικός δυστυχώς, έχει πολλά χρόνια διάβρωσης πίσω του, πολλά χρόνια απόπειρας μεγάλων και μικρότερων συμφερόντων να τον ελέγξουν και να τον μικρύνουν φέρνοντάς τον στα μέτρα των επιδιώξεών τους. Είναι μια σκληρή δουλειά, είναι μια σκληρή μάχη, στην οποία όμως εμείς θέλουμε να πάρουμε μέρος από την πλευρά αυτών που οραματίζονται μια διαφορετική κατάσταση. Αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε και την επόμενη περίοδο, απλώνοντας τη συζήτηση για το πρόγραμμα «Μένουμε όρθιοι για τον αθλητισμό», το οποίο επιδιώκει, όπως σας είπαμε και παρουσιάζοντάς το, παρουσιάζοντας τη φιλοσοφία του, επιδιώκει να δώσει ένα χέρι βοήθειας, ξεκινώντας από τον αεραστεχνικό αθλητισμό, ώστε να μην σβήσουν οι εστίες του αθλητισμού, χιλιάδες εστίες του αθλητισμού σε όλη τη χώρα, αντιθέτως να κρατηθούν όρθιες, να κρατηθούν ζωντανές, γιατί δεν είναι μόνο μέσω σωματικής υγείας, δεν είναι μόνο μέσω ψυχικής υγείας, είναι και ένα μέσο κοινωνικοποίησης του ανθρώπου, είναι ένα βασικό κοινωνικό δικαίωμα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Τζούλιο. Αυτό λοιπόν το κοινωνικό δικαίωμα που είπε και ο Γιάννης αναδείχθηκε με πολύ δυνατό τρόπο αυτή την περίοδο της υγειονομικής κρίσης. Είναι μια πραγματική ανάγκη για όλους τους ανθρώπους. Ο αθλητισμός υπάρχει. Χιλιάδες άνθρωποι που ασχολούνται με τη σωματική άσκηση και τον αθλητισμό υπάρχουν. Δεν ήταν κομίτες και διάτοντες αστέρες που ξαφνικά βρέθηκαν στους δρόμους να τρέχουν, να κάνουν ποδήλατο και να παίζουν. Εμείς είμαστε πάντα με αυτούς τους ανθρώπους, είμαστε με τα αθλητικά σωματεία, είμαστε με τις ομοσπονδίες. Θέλουμε τον αθλητισμό για τον άνθρωπο και γι' αυτό θα συνεχίσουμε να παλεύουμε. Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας, θα είμαστε πάντα ανοιχτοί στις κριτικές σας παρατηρήσεις και νομίζω ότι μέσα από τέτοια δημιουργική επαφή μπορούμε και εμείς να γίνουμε καλύτεροι και για τον ελληνικό αθλητισμό. Και ο τελευταίος λόγος στον Κώστα τον Αλεξίου, που ήταν και ο host, τεχνικά να το πούμε, της τηλεδιάσκεψης. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα. Από ό,τι γνωρίζω θα υπάρξει και ένα δελτίο τύπου που θα σας σταλεί, έτσι, με όλες τις... Και την παρουσίαση, Γιάννη, θα στείλουμε στα email, το έχουμε σε PDF. Και θα δούμε και σε Word για να διευκολύνουμε λιγάκι ίσως κάποια πράγματα. Ωραία, σας ευχαριστούμε όλους. Καλό απόγευμα και καλή δουλειά. Ευχαριστούμε. Γεια σας.